Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Καλή Παρασκευούλα, φίλοι μου, στο παρεάκι. Αγάπη. Παρασκευή 12 Ιουλίου. Καλή Παρασκευούλα, Στέργιο, σε όλο καλώς το παρεάκι. Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Θα είναι λίγο δύσκολο αυτό το Κυριακό, όπως καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί βλέπω πάλι τον καιρό και δεν είναι καλά τα πράγματα. Ναι. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Αλλά κατά τα άλλα, παλεύουμε, Στέργιο. Μπράβο, αγάπη. Παλεύουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, η ομάδα είναι στην Ρουμανία, στο πανέμορφο Κλουζ. Έχεις πάει, αγάπη? Δεν έχει τυχεί, όχι. Ούτε εγώ. Αλλά ξέρουμε ότι είναι πανέμορφο. Τις φωτογραφίες που βλέπω, μια ομορφιά. Εντάξει, μια ομορφιά. Τι φωτογραφίες είδες. Το γήπεδο είδες. Εντάξει. Θα ρωτήσουμε τον Σταύρο να μας πει λίγο πώς ήταν, γιατί είναι κοσμογυρισμένος. Ναι. Και νομίζω θα έχει μια άποψη. Το γήπεδο αυτό που έχουμε διάφορες φωτογραφίες και στο ΠΑΟΚ 24. Το Κλουζ Αρένα, ναι. Τι γήπεδο είναι αυτό, ρε εσύ? Τι γήπεδο είναι αυτό? Εντάξει, ωραίο. Στέργιο, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι και τούμπα. Δεν είναι και τούμπα. Ναι, μπείτε λίγο στο ΠΑΟΚ 24 πραγματικά και δείτε φωτογραφίες από το γήπεδο. Είναι αλλού, ε. Κοίταξε, στα περισσότερα μέρη που έχουμε πάει τελευταία χρόνια με το Σταύρο, έχουμε δει πάρα πολύ ωραία γήπεδα. Είτε πολύ μιλάμε ωραία για Λευκορωσία, είτε μιλάμε για Αζερμπαϊτζάν, είτε για Καζακστάν, είτε για Ρωσία. Τα γήπεδα εξυγχρονίζονται. Πολύ πολύ ωραία, μπράβο. Γι' αυτό είναι μεγάλη ανάγκη κάποια στιγμή στα κοντά να εξυγχρονιστεί και η Τούμπα. Εν τω μεταξύ, όλη η πόλη σε ρυθμούς φιλικού. Χαμός θα γίνει. Έχει αμάξια που... Θα μείνει ο κόσμος απ' έξω, σου λέω τώρα. Έχει αμάξια που είναι βαμμένα με λογότυπο για το φιλικό. Έχει ταμπέλες, έχει πανό, έχει τα πάντα όλα. Τίποτα, θα μείνει ο κόσμος απ' έξω, πιστεύω σήμερα. Το πούλμαν είναι έτοιμο για το φιλικό, δηλαδή. Τι γίνεται, Στέργιο? Στις 9, ε. 9 η ώρα. Αρχικά λέει ήταν να γίνει στις 7, αλλά τον πήγαν 9. Γιατί λέει θα γίνουν διάφορα happenings πριν και μεταφέρθηκε λίγο η ώρα. Το 7 θα ήταν πιο βολικό, είναι η αλήθεια. Αλλά... Να σχολάσουν και οι εργαζόμενοι εκεί στο Κλουζ. Πολύ αργά, αργά. Να πάνε να δουν το παιχνίδι. Ίδια ώρα έχουμε με τη Ρουμανία. Ναι. Οπότε στις 9 θα δούμε το πρώτο φιλικό σε συνθήκες καλές. Δηλαδή, το έλεγα και χθες. Αλλιώς είναι να παίζεις ένα γήπεδο που θα έχει και κόσμο. Γεμάτο θα είναι. Και αλλιώς είναι να παίζεις σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο μέσα σε ένα δάσος, χωρίς κερκίδες, χωρίς τίποτα. Σου δίνει άλλη αίσθηση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό τεστ. Δεν λέει κάτι η δυναμικότητα της Κλουζ. Ομάδα Β κατηγορίας, από τις καλές βέβαια. Πέρσι πάλεψε, έχασε στα play-off τελευταίο παιχνίδι την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας. Οπότε από πλευράς δυναμικότητας δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Σκέφτομαι, αγάπη, να ποντάρω και τον ΠΑΟΚ, θα το σκεφτώ. Το έχει στοίχημα. Πόσο? Ένα 58, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 58. Νομίζω, ναι. Χθες που το κοιτούσα. Για κάτσε να μπούμε στη στοίχημα να δούμε τι έχει. Μέχρι να το βρεις, να πούμε ότι η ομάδα έφτασε μια μικρή καθυστέρηση λόγω βροχής. Είχαμε πριν από λίγο τη συνέντευξη τύπου το ΠΑΟΚ προσώπησε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Δεν έδωσε τον παρόν ο Αμπέλ Φερέιρα. Πολλές ερωτήσεις δέχτηκε για τον Λουτσέσκου Πασχαλάκης. Λογικό είναι. Θα ήταν σήμερα το πρόσωπο της βραδιάς εάν δεν υπήρχε αυτή η αλλαγή και η απόφαση του Λουτσέσκου να αποχωρήσει με προορισμό την Αλ Χιλάλ. Για την αλλαγή προπονητή, είπε ο Πασχαλάκης, είναι μια κατάσταση προσαρμογής. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα θέλω του νέου μας προπονητή. Είμαστε 2 χρόνια με το Ράσβαν και κατάφερε πολλά. Τον ευχαριστούμε για όλα, αλλά έχουμε νέο προπονητή και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τα θέλω του. Για τον βασικό λόγο της επιτυχίας του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ο Πασχαλάκης τόνισε, είχαμε δεθεί και είχαμε φτιάξει ένα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Ήθελε να είναι όλα στην εντέλεια. Πλέον πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον και η νέα εποχή του ΠΑΟΚ είναι με τον Αμπέλ Φερέιρα. Για την Κλουζ ρωτήθηκε. Ξέρουμε, λέει, ότι είναι ένα παιχνίδι για τα 100 χρόνια της Κλουζ. Είναι μια ιστορική ομάδα για την Ρουμανία. Για το γήπεδο που έλεγε η αγάπη νωρίτερα, είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο και ένα όμορφο στάδιο. Εύχομαι να έχει κόσμο σήμερα, είπε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Και για το αν ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος για τους αγώνες του Champions League, είπε προσπαθούμε καθημερινά για να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια. Δεν γίναμε σοφότεροι από τις δηλώσεις του Πασχαλάκη. Εντάξει, λογικό είναι, φιλικό είναι. Υπάρχει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ούτε ο Αμπέλ Φερέιρα θα έλεγε πολλά, ούτε ο Πασχαλάκης μπορεί να πει πολλά. Είναι παιχνίδια που προσφέρονται για να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σιγά σιγά ο Φερέιρα, καθώς
Οι μέρες για το Champions League μειώνονται. Την πρώτη μάχη, 6-7 Αυγούστου, θα υπάρχει επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Θα υπάρχει, φαντάζομαι, ένα διήμερο ρεπό τουλάχιστον. Δεν ξέρω, είναι και περισσότερες μέρες. Ας δούμε λοιπόν τι θα κάνει σήμερα ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο φιλικό του σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Υπάρχουν και βίντεο στο ΠΑΟΚ 24 από την Κλούζα Αρένα. Πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Υπάρχει και θέμα για την Κλούζ. Είπαμε όχι πρωταθλήτρια Ρουμανίας. Αυτή είναι η Ουνιβερσιτατέα Κλούζ που πέρσι λίγο έλειψε να κερδίσει την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία. Έχει κατακτήσει όμως και ένα κύπελο. Ναι. Στην ιστορία της. Ασπρόμαυρα η Κλούζ. Ναι. Η φανέλα συμπαθητική φαίνεται. Στη φωτογραφία που ναι, καλή είναι. Καλή είναι. Η επιδιακή τουλάχιστον. Εντάξει, οκ, ναι. Okay, normal. Λίγο αυτό το 100 δεν είναι πολύ. Ναι, είναι κάτι σαν να βάλεις 3 σε μεδάκια. Όχι, είναι σαν να βάλεις αυτά τα μαγνητάκια, τα πολύ κακά, τα πολύ εμπορικά τα μαγνητάκια που βλέπεις σε διάφορες χώρες. Εμένα μου θυμίζει το σε μεδάκι της γιαγιάς, αγάπη. Ειδικά τα στρόγγυλα. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά όχι, σου λέω, μαγνητάκι το εμπορικό, το κακό που το έχει παντού. Ναι. Δεν είναι πολύ επιτυχημένο αυτό. Προφανώς η εταιρεία που απευθύνθηκε η Ουνιβερσιτατέα για το λόγο των 100 ετών δεν είχε ιδιαίτερη πολύ έμπνευση. Δεν είχε πολύ ιδιαίτερη έμπνευση. Αλλά οκ, εντάξει. Μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον Σταύρο. Έχουμε και τις χθεσινές ερωτήσεις. Θα τις πούμε και αυτές. Αν θέλετε, στείλετε και τις σημερινές. Είτε με μήνυμα FM κενό το μήνυμά σας στο 54526 ή μπείτε στο λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4 στο Facebook και στείλετε την ερώτηση είτε με direct μήνυμα είτε με ανάρτηση. Ό,τι ρωτήσετε θα τα μαζέψουμε με την αγάπη και θα τα μεταφέρουμε στο Σταύρο. Επαγγελματία στο Σταύρο. Πρωί-πρωί βλέπω selfie στο γήπεδο, Στέργιο. Τα είδες? Όλο το γήπεδο βλέπεις από πίσω. Τι ώρα έστειλε τη φωτογραφία του Σταύρος? Τώρα βλέπω ότι την ανέβασε αυτήν πριν 11 λεπτά. Δεν ξέρω τι ώρα έστειλε, γιατί να σου πω ότι δεν πρόσεξα την ώρα. Ναι, δεν είναι πολύ το πρωινό. Από νωρίς όμως. Από νωρίς, Στέργιο. Αν και το τελευταίο διάστημα. Κάτι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το βιολογικό του ρολόι. Παντρεύτηκε και σοβάρεψε. Δηλαδή, παλιά ο Σταύρος, Σαββατοκύριακο ειδικά, πριν τις 12 δεν τον ενοχλούσες. Ναι, και αν τον ενοχλούσες. Και πλέον καθημερινές σηκώνεται 6-7. Τώρα μας καθημερινές μας ενοχλεί αυτός. 8 η ώρα το πρωί. 8.30. Ναι. Απίστευτα πράγματα για τον Σταύρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Υπάρχει μια κακή είδηση από χθες για το Φορτούνι. Γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χάρηγε κανένας με αυτό που είπε ο Φορτούνις. Έχει πάθει ρήξη χιαστού και αυτός. Ρε εσύ, πόσοι παίκτες από πέρσι έχουν πάθει ρήξη χιαστού? Είναι απίστευτο. Ναι. Δεν είναι πολύ μαζεμένοι. Ή. Δεν ξέρω. Σου φαίνεται, φαίνεται νομίζω. Πολύ. Σου φαίνεται. Γιατί σκέψω τρεις στον ΠΑΟΚ. Αχίλιο ο Βέρμπλουμ, αλλά και οι τρεις. Από Άρη, νομίζω ο Γκάμα. Από Ολυμπιακό, ο Φορτούνης και πέσει ο Λάζαρος. Από ΑΕΚ είναι κάποιος, αλλά δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν από ναι. ΑΕΚ. Κάποιος είναι. Τι ρε εσύ, τι άλλο θες. Από όλες τις ομάδες έχουν έναν. Υπάρχει θέμα στο repress.gr. Μπορείτε να μπείτε απευθείας στο repress ή να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, όπου υπάρχει και εκεί το θέμα, για το πώς επηρεάζει τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Κώστα Φορτούνη. Ναι. Και με βίντεο, νομίζω, μια πολύ καλή ανάλυση από την ομάδα του Repress, γιατί όντως είναι μια τεράστια απώλεια για τον Ολυμπιακό. Θα γίνει σίγουρα προσπάθεια, δεν το συζητάμε, να έρθει αντικαταστάτης. Ναι. Αλλά όποιος και να έρθει, η απώλεια του Κώστα Φορτούνη για τουλάχιστον 6 μήνες είναι τεράστια για τον Ολυμπιακό. Νομίζω είναι το α και το μέγα του Ολυμπιακού, ο Φορτούνης. Ναι. Δεν μπορείς να... Δεν υπάρχει αντίβαρος στην ομάδα. Είναι αυτός και μετά όλοι οι άλλοι. Νομίζω δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Φορτούνη Ολυμπιακός. Ναι. Κακή εξέλιξη των Ολυμπιακών. Εντάξει. Σε αγωνιστικό κομμάτι προφανώς και αποδυναμώνεται σημαντικά ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση με αυτόν τον τραυματισμό. Αλλά εγώ, σε ανθρώπινο επίπεδο, πραγματικά με αυτά δεν χαίρομαι ποτέ. Δεν μπορώ να χαρώ με ένα τέτοιο ναι. τραυματισμό. Στέργιο, χαίρεσαι και το λες έτσι? Όχι, δεν χαίρομαι. Α. Γιατί σε βλέπω, δε. Όχι, εντάξει, έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Δεν μου αρέσει. Μπορεί να κάνω και λάθος, εντάξει. Τι? Τα σχόλια ότι εάν και Παναθηναϊκός, εάν και ΠΑΟΚ, αν και είμαι Άρης. Δεν έχει σημασία αυτό, ρε φίλε. Όταν θες να στείλεις περαστικά, ναι. Στέλνεις περαστικά. Ναι, προφανώς. Δεν στέλνεις περαστικά στο Φορτούνι, παρότι είμαι
Παναθηναϊκός. Στέλνεις περαστικά στον Κώστα Φορτούνη. Προφανώς, αυτός ποιος το είπε. Όλα τα σχόλια του 80% είναι. Αν και Παναθηναϊκός, αν και ΑΕΚ. Ο καθένας το λέει που στέλνει. Είναι στην προσπάθεια. Έτσι το βλέπω εγώ, εντάξει. Συλλογή like και μόνο. Εγώ αυτό έμαθα. Όταν έπιασε σε κάποιον περαστικά ή δίνεις μια ευχή, δεν έχει παραλκόμενα δίπλα. Ή δίνεις την ευχή, δεν τη δίνεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, είπαμε για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ο οποίος βέβαια έχει ένα θέμα και είναι εκτός. Τώρα το πρωί που γίνεται η προπόνηση στη Ρουμανία. Mm-hmm. Είχε ένα θέμα στο χέρι και δεν ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα. Και από ό,τι βλέπω τώρα, πρέπει να έχει ξεκινήσει και ένα διπλό στην προπόνηση. Χωρισμένες στα δύο, το group που είναι χωρισμένο στα δύο. Στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ρουμανία. 15.000 κόσμο περιμένουν οι διοργανωτές, οι γηπεδούχοι. Σε ένα φιλικό που αλλιώς θα υπολόγιζαν οι Ρουμάνοι, αλλιώς τους ήρθαν. Ναι. Θα πεις τώρα, νοιαζόμαστε για τους Ρουμάνους στις κλούς. Όχι. Αλλά είναι γεγονός ότι θα ήταν ο Ράσμα Λουτσέσκου το κεντρικό πρόσωπο. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει ο Λουτσέσκου, ο Φερέρα, το φιλικό αυτό. Ή τέλος πάντων τη μετακίνηση της ομάδας, αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικό. Δεν γύρισε και τον κόσμο η ομάδα. Κάποιες ώρες στο αεροπλάνο. Θα δώσει το φιλικό και επιστρέφει στην Ελλάδα να πάρουν παίχτες μια-δυο ανάσες για να επιστρέψουν για το δεύτερο στάδιο, όπου εκεί πλέον θα πρέπει ο Φερέιρα να καταλήξει στους 14, 15, 16 ποδοσφαιριστές που θα βασιστεί πάνω τους για να περάσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Champions League. Mm-hmm. Πρέπει να τελειώσουν οι δοκιμές, νομίζω ότι θα τελειώσουν. Έχει αποκτήσει εικόνα για όλους τους ποδοσφαιριστές ο Πορτογάλος. Όχι μόνο τι προπονήσει και τα φιλικά, αλλά έχοντας δει και αγώνες του ΠΑΟΚ πέρσι. Εντάξει. Ναι. Απλώς εκ των πραγμάτων έπρεπε να δώσει χρόνο συμμετοχής, γιατί δεν μπορεί να έρθει ένα προπονητής και χωρίς να δώσει ευκαιρίες να αρχίσει να χωρίζει τους παίκτες σε βασικούς και αναπληρωματικούς. Πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι μια μικρή κοινωνία, μια ποδοσφαιρική ομάδα, να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους ή σχεδόν σε όλους να αποδείξουν ότι έχουν θέση στο ρόστερ του δικεφάλου. Θα έχουμε διαμόρφωση σιγά σιγά του ρόστερ. Εγώ, αγάπη, έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και το σενάριο για αποχωρήσεις. Ναι, λογικό. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Ζαμπά, αν θα φύγει ο Λιμνιός, αν θα φύγει ο Πέλκας, αν θα φύγει οποιοδήποτε. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν και αποχωρήσεις. Το λέω αυτό με αφορμή τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Μαρσέη να θέλει τον Δημήτρη Λιμνιό. Ναι. Ή τη Sporting Λισαβόνα να θέλει ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ως αντάλλαγμα για τον. Πώς τον είπαμε, Παλίνια. Ναι, και αυτόν. Νομίζω αυτός είναι ο Ζαμπά. Έχω την αίσθηση. Ο ΠΑΟΚ κάνει αυτή πρόταση εκατομμυρίων. Εκεί που τη θέλει, είτε για τον Λιμνιό, είτε για τον Ζαμπά, είτε για τον Μπέλκα, είτε για οποιοδήποτε άλλο παίκτη του ρόστερ, πλην αλλαγή των εξαιρέσεων. Νομίζω ότι θα την κάνει αποδεκτή. Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο ακριβώς που έχει θέσει ο ΠΑΟΚ για κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν αποτιμάται ο Λιμνιός 5, 6, 7, 8, 10 εκατομμύρια, 15, δεν ξέρω, ο Ζαμπά ή ο Πέλκας ή οποιοδήποτε άλλος του ρόστερ, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό στο εύσκο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Αυτό που προέχει, το λέμε σήμερα, το λέγαμε και χθες, το ξέρει όλος ο κόσμος, το ξέρει και ο Φερέιρα, το ξέρει και η οικογένεια Σαββίδη, είναι να έρθει επιτέλους ένα χάφι υψηλού επίπεδου. Για να νιώσει καλύτερα ο Φερέιρα και η ομάδα να ρολάρει καλύτερα στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας. Και ο Σταύρος και εγώ νομίζω η ομάδα χρειάζεται δύο, δεν φτάνει ένας. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά όταν δεν έχεις κανέναν, ας είσαι πρώτα ο ένας. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι ο Ντόγκλας δεν μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Για τον Κάτσε το έχουμε αναλύσει το θέμα. Ο Βέρμπλουμ συνεχίζει και πονάει, διανύει περίοδο από θεραπείας, δεν νομίζω να υπολογίζεται για τα πρώτα παιχνίδια. Ο Μίσιτς στην καλύτερη φάση για τον ΠΑΟΚ θα είναι φέτος ένας καλός ποδοσφαιριστής για το rotation, στην καλύτερη. Και πάντα έχω στο μυαλό μου την τοποθέτηση του συναδέλφου την Πορτογαλία ότι την επομένη που ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Μίσιτς, που μας είχε πει εδώ στο ΠΑΟΚ 24, παιδιά, ο Κάνιας και ο Σάχοφ είναι καλύτεροι του Μίσιτς. Ναι. Και τελικά αποδείχθηκε ο συνάδελφος
100% σωστός. Ναι, γιατί το έλεγε με βάση και τον τρόπο παιχνιδιού που του μίστησε, αλλά και αυτά που είχε δει από τον ΠΑΟΚ ο ίδιος. Και νομίζω αυτό που είναι το τωρινό νομίζω το έλεγε, κομμάτι. Νομίζω το έλεγε πολύ χοντρικά και λαϊκά. Δηλαδή ότι είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής. Μα το εξήγησε γενικά, ρε παιδί μου, και βάσει το στοιχείο του. Είχε πει ότι είναι ένας παίκτης μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Είχε πει, γιατί τον είχαμε ρωτήσει. Εντάξει, την πράξη επιβεβαιώνεται. Και πόσο μάλλον τώρα που ο Μπέλ Φερέιρα θέλει πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες σε σχέση με αυτό που περίμενε από την ομάδα ο Λουτσέσκου. Νομίζω τώρα φαίνεται ακόμη περισσότερο ότι ο Μίσιτς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εν τω μεταξύ, Στέργιο, διαβάζω κάτι δηλώσεις του Άρντα που υπάρχουν από χθες το βράδυ. Α, για πες, έλα ρε, Άμπρ. Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε επικοινωνήσει ένας συνάδελφος από την Αίγυπτο και έλεγε αν ο Άρντα έχει ελπίδες να μείνει στον ΠΑΟΚ στην Ελλάδα γενικότερα και όλα αυτά. Ναι, ναι. Ο Άρντα θεωρεί ότι άμα γίνει μια κουβέντα με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει στην Τούμπα. Θεωρεί ο Άρντα. Λέει με όλο το σεβασμό στις ομάδες από την Αίγυπτο, δεν θέλω να επιστρέψω τώρα στο Αιγυπτιακό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα να συμβεί αυτό. Θέλω να συνεχίσω στο εξωτερικό. Έχω πολλά χρόνια μπροστά μου πρωτού γυρίσω στην Αίγυπτο. Επιστρέφω στον ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό μου στον Ατρόμητο. Λατρικές. Θα συζητήσω με το σύλλογο το μέλλον μου και αν δεν συνεχίσω στον ΠΑΟΚ, θα παίξω σε ομάδα εκτός Αιγύπτου. Είμαι συγκεντρωμένος στην καριέρα μου προκειμένου να φτάσω σε ένα καλό επίπεδο. Συγκεντρωμένος στην καριέρα σου, Άμπρ δεν είσαι. Δηλαδή, μην μιλάς έτσι για τον Άμπρ, αγάπη. Έχεις πάρει 262 ευκαιρίες τα τελευταία 3 χρόνια. Μην μιλάς έτσι. Έχουν κάνει άπειρη υπομονή για σένα. Συγκεντρωμένος στην καριέρα σου δεν είσαι. Συγγνώμη κιόλας. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρντα να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ ούτε καν σε προπόνηση. Απλά, απ' την άλλη, δεν θα μπορούσα να πει τώρα, πέρα από την πλάκα, δεν θα μπορούσα να πει στον δημόσιο ότι δεν έχω μέλλον στον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Θα μπορούσε αλλά να πει, μην λες αυτό το αλφαβήνο και όλο αυτό. Θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Ναι, εντάξει. Άλλο αυτό. Δηλαδή, σε παίρνει τηλέφωνο ο Αχμέτ, ο Ιουσούφ, δεν ξέρω και τους, τα ονόματα των δημοσιογράφων. Στέργιο, πιστεύεις ότι μπορείς υπάρχει περίπτωση να πει δεν θέλω να μιλήσω. Υπάρχει περίπτωση να πει ο Άρντα δεν θέλω να μιλήσω. Έτσι όπως το ξέρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι όπως το ξέρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα, αγάπη. Υπάρχει περίπτωση να πει ποτέ δεν θέλω να μιλήσω ο Άρντα. Δηλαδή, έχεις δημιουργήσει 10 φορές καταστάσεις εκτός ποδοσφαίρου. Άντε να πω εγώ ότι κακοί δημοσιογράφοι ευθύνονται για τις 2 από αυτές. Οι άλλες 8. Δεν μπορούν να λένε όλοι ψέματα. Εντάξει, έχεις αφήσει το στίγμα σου σε Σαουδική Αραβία που σε περίμεναν οι άνθρωποι να υπογράψεις και εσύ ήσουν στη Μύκονο, το θυμάσαι. Ναι. Μύκονο ήταν στην Τωρίνη. Ναι, νομίζω Μύκονο ήταν. Έχεις αφήσει το στίγμα του στην Ελλάδα. Στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία που πρόλαβε σε 3 μέρες να γίνει αυτός ο χαμός και να θέλουν οι ποδοσφαιριστές της Φεϊρένσε να σε λιντσάρουν. Ναι, ναι, κανονικά. Γιατί προφανώς δεν σηκώθηκαν, δεν ξύπνησαν 2 γυναίκες ποδοσφαιριστών και είπαν στους συζύγους τους: ξέρεις, αυτός ο Άρντα μας παρενοχλεί. Δεν ξύπνησαν, δεν είχαν κάτι. Τι αποθέωσαν εκείνοι, ναι. Ναι. Δεν είχαν κάποιο θέμα μαζί του προσωπικό. Η μοναδική συμβουλή που θα έδινα εγώ στον Άμπρ θα είναι να σταματήσει να μιλάει γενικότερα, να κλείσει το Instagram, να κλείσει το Facebook. Το έκλεισε για 2 εβδομάδες και το ξανά άνοιξε, δεν άντεξε. Ναι, να το κλείσει γενικότερα. Δύσκολα. Το βάζεις δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Στην καλύτερη των καλύτερων, ο Άρντα φέτος να παίξει στον Ατρόμητο. Εδώ έγινε χαμός όλο αυτό το διάστημα. Πήγε, ανέβασε, έκανε ένα post προχθές. Συγγνώμη στον κόσμο της Αιγύπτου. Έλα, δεν νιώθει τώρα. Και τώρα. Από κάτω, αντί να πεις ότι επειδή είναι και Αιγύπτιοι, το στηρίζουν και 10 άτομα. Θα σου βάλω 80% από το σχολείο. Ήταν αρνητικά αίσθηση. Δεν σε κόβει λίγο να κάνεις πίσω και να μην μιλήσεις αυτό το διάστημα. Για τον Άρντα μιλάμε, αγάπη. Δεν τον κόβει καθόλου. Δεν τον κόβει προφανώς. Για τον εξής, Στέργιο, λέγαμε πριν για τον Ζαμπά και έχει θέμα και ο Ζαμπά. Τι θέμα έχει? Αποχώρησε την προπόνηση. Ενοχλήσε τον προσαγωγό. Μάλιστα. Στο ισχύο βασικά. Από ό,τι μας μεταφέρουν οι απεσταλμένοι μας. Έχει καμιά 2 μέρες που το ταλαιπωρούν κάποιες ενοχλήσεις. Τώρα σήμερα δεν θα παίξει ούτε αυτός, ούτε και ο Πασχαλάκης. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά τα μικροπροβλήματα νομίζω σε μια προετοιμασία πάντα τα έχεις. Θα δούμε αν του Ζαμπά είναι κάτι πιο άσχημο, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ είναι για να προφυλαχθεί να παίξει σήμερα. Εκθέσω ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και τυπικά 4 ποδοσφαιριστές. Ναι. Φίλος μου είχε άγχος για να είναι εκ των 4. Ήθελε να δει ανακοίνωση. Γιατί? Ήθελε να δει ανακοίνωση. Αχ, κατάλαβα ποιον. Με έπαιρνε τηλέφωνο μέρα παραμέρα. Ναι, ναι. Δεν βλέπω λέει ανακοίνωση. Δεν βλέπω ανακοίνωση. Μήπως μείνει τελικά. Λοιπόν, ήρθε και η ανακοίνωση. Αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ
τον Παναγιώτη Γλύκο, τον Ευγέν Σάχοφ, τον Κάνιας. Χωσέ Αλμπέρτο Κάνιας και τον Στέλιο Μαλεζά. Οι τρεις έχουν ίδια ομάδα. Ο Γλύκος νομίζω δεν έχει ακόμα κάτι. Ναι. Σε επίσημο τουλάχιστον. Υπάρχει και μήνυμα του Γιώργου Σκιαθίδη με αποδέκτη τον Παναγιώτη Γλύκο για τα δύο χρόνια που συνεργάστηκαν μαζί και τόνισε ο προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ ότι βοήθησε και τους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Μιας μιλάμε για τερματοφύλακες, βλέπω σιγά σιγά αρχίζει βγαίνουν τα πρώτα κείμενα από Αθήνα προς δανεισμός και αμπάνης. Ναι. Ναι, το Μάριο. Ναι, δεν ξεκίνησε καλά, είναι η αλήθεια. Στα δύο φιλικά, αγάπη. Στα δύο φιλικά που έπαιξε, έκανε δύο λάθη και το πλήρωσε κιόλας. Έγιναν γκολ. Δεν ήταν το. Η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Και η έπαρση. Ναι. Να το ξέρεις. Δεν το διαχειρίστηκε πολύ καλά και ο ίδιος. Δεν ξεκίνησε καλά και στον Ολυμπιακό. Εμείς είχαμε πει από την αρχή, βέβαια, ότι πολύ δύσκολο για πάνε θα μείνει στο ρόστερ. Ο Μάριος, ο Μάριος πάει καρφί για να ακολουθήσει μια καριέρα προς τα κάτω. Καρφί πάει. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει η πορεία που έχει ήδη προδιαγράψει. Και είναι κρίμα γιατί μιλάμε για έναν τερματοφύλακα υψηλότατου επίπεδου. Ναι. Με βάση αυτά που έχουμε δει στις προπονήσεις, παιδιά, δεν είμαστε ο Μάντης Κάλκας. Τι γίνεται, παιδιά, έξω. Υπάρχει μια κουβέντα. Μήπως συνοχλούμε. Υπάρχει μια κουβέντα. Μήπως συνοχλούμε, Μάριε. Δεν ξέρω. Ωραία. Με βάση λοιπόν την εικόνα του Μάριου στις εθνικές ομάδες και στις προπονήσεις που είδαμε και πέρυσι και πρόπερσι με τον Σταύρο, μιλάμε για ένα τερματοφύλακα υψηλότερο επίπεδο. Όμως το ταλέντο του δεν συμβαδίζει γενικότερα με την οτροπία του, με τον τρόπο σκέψης του και με τον τρόπο που φέρεται. Νομίζω και το περιβάλλον του δεν τον έχει βοηθήσει. Το περιβάλλον του και αν ευθύνεται. Ίσως αυτό ευθύνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό. Είπαμε όταν ένα παιδί, κοίταξε αγάπη, όταν ένα παιδί 16, 17, 18, χωρίς κάποιο. Ιδιαίτερο υπόβαθρο και χωρίς κάποια ιδιαίτερη οριμότητα. Έχει 5-10 ανθρώπους που του πιπιλίζουν το μυαλό κάθε μέρα και το λένε συνεχώς δεν βλέπεις κανέναν, ναι. Είσαι εσύ και μόνο εσύ. Το παιδί δεν θέλει και πολύ, ξαναλέω, όταν δεν έχει το υπόβαθρο. Δεν θέλει καθόλου εσύ να κάνεις. Αλλάζει το μυαλό σου από μια μέρα. Ελάχιστα παιδιά έχουν μείνει προσιλωμένα γιατί είχαν την παιδεία σαν άνθρωποι και την οριμότητα να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Άλλοι έπεσαν στα λάθη, αλλά το πρόλαβαν γρήγορα και έσωσαν την καριέρα τους. Άλλοι δεν κατόρθωσαν να βγουν αλόβητοι από όλο αυτό. Ναι. Ο Μάριος μέχρι στιγμής δείχνει ότι το μυαλό του είναι αλλού. Δεν θα χαρώ εγώ αν δανεικός, βασικά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Με ενδιαφέρει που ο ΠΑΟΚ έχασε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα με βάση το ταλέντο του, όχι με επιτυχία του ΠΑΟΚ. Σε αυτό μπορώ να είμαι απόλυτα βέβαιος. Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και ακόμα περισσότερα πράγματα για τον Μάριο, για να τον βάλει στο σωστό δρόμο, να τον βελτιώσει. Αλλά εντάξει, αν ο Μάριος θεωρεί στα 18-19 ότι μπορεί να παίξει στη μεικτή κόσμο και στη Ρεάλ Μαδρίτης, με υγεία του, με χαρά του, πάντως στον Ολυμπιακό, δεν φαίνεται να βγαίνει σε καλό αυτή η επένδυση, γιατί προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα αγάπη, ότι κλέψανε τον νέο Σμάχιλ από τον ΠΑΟΚ κτλ. Αυτά και για τον Σκιαμπάνη. Καλά, αυτά συμβαίνουν πάντα. Αυτά και για τον Νουάρτα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε σιγά σιγά. Να πάμε για να επιστρέψουμε με το Σταύρο. Ναι, μαζί μας το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Είμαστε μόνο για τα επόμενα event του Ρίτζεσι Καζίνο. Θα σας ενημερώσουμε. Θα γίνουν ακόμα αρκετά event το καλοκαίρι. Θα είναι μεγάλο αγάπη. Μεγάλο στέργιο και είναι ευκαιρία να πας εκεί. Γιατί ούτε πολύ ζέστη έχει. Μια χαρά. Έχω γνωστό που πήγε στο event του Σταβέντο και ήταν πάρα πολύ καλά. Μια χαρά είναι. Οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στο Φίνικα, τα νέα γραφεία της Αναδομό και φυσικά η Στίχημαν, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Είναι και μέγας οργός του ΠΑΟΚ 24, με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο. Πόσο πληρώνει ο ΠΑΟΚ, είδες? Ρε, εσύ δεν το βρήκα. Στα φιλικά. Έλα, ρε, εσύ, αγάπη, ότι το βρήκες. Δεν το βρήκα. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου το έβγαλε. Δεν είναι εδώ. Στα διεθνή δεν μπαίνεις. Το είδες εσύ. Φιλικά συλλόγων. Περίμενε. Μου φεύγει τώρα γιατί είναι πολλά. Δεν ξέρω. Το δεν μπορώ να το πω. Σε 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή βλέπω και τις άλλες εβδομάδες του Ολυμπιακού το φιλικό και δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα το βρούμε και θα σας πούμε. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως με τον Σταύρο Κόλκα και με τις δικές σας ερωτήσεις και ό,τι έχει να μας μεταφέρει ο Σταύρος από το πανέμορφο Κλουζ της Ρουμανίας. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω κοντά στο Λίμπερο 107,4. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Σταύρο. Λογικά. Που είναι
παρακολουθεί την προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Κλουζ Αρένα. Να δούμε τι έχει συμβεί από εκθέσεις. Θα συμβεί το βράδυ. Τι μαθαίνει γενικότερα για τα γύρω-γύρω. Νομίζω μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, λογικά θα συνδεθούμε. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε και εξελίξεις χθες στην ομάδα μπάσκετ, θα μας τα πει αργότερα ο Νίκος Μοσχοβίτης. Έχουμε υπηρεσιακή διοίκηση με πρόεδρο τον Άρη Καρακούση. Στην υπηρεσιακή διοίκηση θα είναι μαζί ο Χρήστος Καραμπέρης και ο Πόλης Κατσιόρας. Ενώπιση φυσικά της διοίκησης πρωτοδικείου που θα οριστεί, φαντάζομαι. Αλλά μέχρι στιγμής ουσιαστικά δεν έχει προκύψει κάτι με το ποια βοήθεια θα δώσει ο Ιβάν Σαββίδης και πώς θα είναι το σκηνικό στη νέα ομάδα του ΠΑΟΚ. Όσο όρεξη και να έχει ο Άρης Καρακούσης και οι υπόλοιποι που μπήκαν ή θα μπουν στο υπηρεσιακό διοικητικό συμβούλιο, πολύ απλά χαΐρι δεν έχει. Το θέμα είναι τα χρήματα και όχι το να βρεθούν άνθρωποι που να είναι παοξίδες και να τρέξουν το τμήμα. Άρα μέχρι να προκύψει κάτι χειροπιαστό με την πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να βοηθήσει ή όχι το τμήμα, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ σε μια μεταβατική περίοδο. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα των Μία. Στα ποδοσφαιρικά συνεχίζει τη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και η αλήθεια είναι ότι πάει πολύ καλά προς το παρόν, αναμενόμενο κιόλας. Έχουμε ξεπεράσει τις 10.000, 10.227 ο αριθμός χθες το βράδυ. Σήμερα συνεχίζεται κανονικά η διάθεση. Πότε τελειώνει η πρώτη περίοδος? Η πρώτη περίοδος που αφορά μόνο κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Δηλαδή υπάρχει ακόμα μία εβδομάδα. Ναι. Και μετά όλες οι θέσεις που δεν έχουν ανανεωθεί ελευθερώνονται. Θα διατεθούν και όλες οι υπόλοιπες θέσεις μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 22.000 διαρκείας. Νομίζω πως τρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να φτάσουμε μέχρι τις 19 Ιουλίου σε έναν αριθμό 16-17. Ναι. Γιατί νομίζω ότι την Πέμπτη και ειδικά την Παρασκευή την επόμενη, τελευταία μέρα, θα έχει μεγαλύτερη κίνηση από 600-700 διαρκείας όπως είναι ο καθημερινός με μέσος όρος. Δεν ξέρω, προφανώς και δεν θα ανανεώσουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι, αλλά σίγουρα θα ανανεώσει το 80% αυτών ή το 90%, άρα θα γίνει ένας πανικός από τη μεθεπόμενη εβδομάδα όταν και θα ελευθερωθούν όλες οι θέσεις. Πάρα πολλοί κόσμος που πέρσι έφτισε αίμα για να βρει ένα εισιτήριο για τα μεγάλα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω έχει ήδη αποφασίσει να αγοράσει διαρκείας για να μην περάσει τα περσινά. Άρα νομίζω ότι θα δούμε μεγάλες ουρές τη Δευτέρα 21 Ιουλίου όταν και θα ανοίξουν τα εκδοτήρια της Τούμπας για τις θέσεις που δεν θα έχουν βρει κάτοχο. Πάντως καθημερινά υπάρχει αρκετή κινητικότητα. Δηλαδή, άμα δεις και λίγο πόσα φεύγουν μέρα με τη μέρα, νομίζω ότι ο αριθμός είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικός. Mm-hmm. Οπότε ναι, νομίζω και εγώ ότι μέχρι την επόμενη Παρασκευή 5-6.000 ακόμα θα διατεθούν σίγουρα. Οπότε μπορεί να κλείσουμε στις 15-16 και μετά να ελευθερωθούν και ουσιαστικά να γίνει ο μεγάλος χαμός εκεί. Που πραγματικά όποιος προλάβει στην κυριολεξία. Γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εντάξει. Θα το δούμε. Ξέρουμε και αυτό. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα. Το σίγουρο είναι. Είναι πολύ λογικός ο κόφτης από τον ΠΑΟΚ. Γιατί εντάξει, πρέπει να υπάρχουν και κάποια ελεύθερα για μέσα στη σεζόν. Θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Σίγουρα υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να πάρει διαρκείας τώρα. Οπότε είναι κάπως αναγκαστικό αυτό που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Το σίγουρο είναι ότι Τούμπα θα είναι κατάμεστη και φέτος σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, εντάξει, εννοείται. Δηλαδή νομίζω ότι η βάση θα είναι στα λεγόμενα μικρά μάτς 20-21.000 κόσμου και στα ντέρμπι η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Όπως και πέρσι. Κάπως έτσι θα είναι. Είναι πολύ σημαντικό που εδώ και καιρό πλέον η Τούμπα είναι κατάμεστη
σε κάθε σχεδόν παιχνίδι. Ιστερεί εκείνο που περάσαμε το προπέρσινο με τα πολλά παιχνίδια χωρίς κόσμο. Νομίζω ότι πόνεσαν πάρα πολύ και τώρα δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε το Σταύρο. Πάμε στην Ρουμανία αυτή τη φορά. Καλησπέρα. Πολίτες του κόσμου εδώ. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, Σταύρο. Εσύ? Είμαι στο κλουζ, δεν το είχατε το κλουζ. Μόνο το κλουζ δεν έχεις δει. Έχεις πάει παντού πια πλέον. Ζηλιανής. Όχι, είσαι πολύ ταξιδευμένος και είσαι το πρότυπό μου. Να, ναι, αυτό ακριβώς. Να με ξεπεράσεις, γιατί αυτό κάνουν οι νέες γενιές. Εννοείται. Ξεπερνάνε αυτές που βρήκανε. Θα ξεκινήσω τώρα στα προκληματικά. Θα ξεκινήσω. Ναι. Το ανακοινώνω. Ναι, να ξεπεράσεις λοιπόν τον κύριο Κόλκα και να πηγαίνεις παντού. Μπράβο, Σταύρο. Και επειδή είσαι και μικρή, ναι. Ωραία, μπορείς να το ξεπεράσεις πάνω στον χρόνο. Τέλεια. Μέχρι τότε όμως... Οχ, ναι. Το λες κάπως, ναι. Να είσαι σούζα στον κύριο Κόλκα. Έτσι πάνε αυτά, αγάπη. Εκεί καταλήξαμε. Η ιεραρχία. Όχι, δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς. Όχι, όχι. Μου βγαίνει μια αντίδραση. Σου βγαίνει. Ο άλλος που είναι. Εδώ είναι. Περιμένω να τελειώσετε. Την πολύ ωραία στιγμή. Κόψε τα χέρια, γιατί περιμένω να ριπώσεις, Σεργιό. Άντε πάλι, ρε Σταύρο, αυτό το πράγμα το έχω ακούσει 25 φορές. Δεν φταίω εγώ. Έτοιμο το έχει. Γιατί δεν το έχω? Δεν έχω την παραμικρή δικαιολογία, είμαι δικαιολόγητος. Πες ότι δεν ευνοεί το ίντερνετ. Ξέρω, Σεργιό. Το ίντερνετ πες ότι δεν ευνοεί. Ναι. Πες ότι του το έστειλες και δεν πήγε. Δεν λέω ψέματα στο Σταύρο, γενικότερα. Σεργιό. Δεν λέω μπήκε ένα ποντίκι στο σπίτι και έφαγε τα καλώδια Σταύρο του ίντερνετ και ταλαιπωρούμε. Ή Σταύρο τρύπησε το στρώμα νερού και έχει πλημμυρίσει το σπίτι. Τα λένε άλλοι γενικότερα αυτά, εντάξει. Τέλος πάντων, ας το έχω σήμερα, Σεργιό μου. Ναι, ναι. Μέχρι τις 3 θα το έχεις. Γυρνάω σπίτι και το στρώμα. Βγήκε Μάιο και είμαστε κοντά στον Αύγουστο. Ναι. Λοιπόν. Ωραία, το λύσαμε και αυτό. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Η πρώτη σου εντυπώσει από το κλου, Σταύρο. Είναι μια πόλη να ζήσει κάποιος. Έχει καλές τιμές. Ναι, ναι. Ωραία, δεν έχουμε πάει στην αγορά ακόμη βέβαια, αλλά εντάξει, καλές τιμές γενικά, έτσι που μου φαίνεται. Ναι. Ναι. Από εκεί πέρα μια πράσινη πόλη, σε ύψωμα, εντάξει τα σπίτια μου φανταστείτε τώρα ότι αποδημένουν στις συνθήκες κανονικές. Μεγάλο γήπεδο, δύο γήπεδα μεγάλα, ένα τεράστιο κλειστό δίπλα μας. Ναι. Τελείωσε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Βέβαια είναι μια ομάδα η οποία δεν κατάφερε να ανέβει στο μπαράζ. Ναι, ναι. Και υπάρχει μια σχετική απογοήτευση, είναι η αλήθεια. Και εδώ όταν υπάρχει απογοήτευση εκδηλώνεται με παραδοσιακούς βαλκανικούς τρόπους. Mm-hmm. Χασκούκια, σφαλιάρες, αυτά. Ναι. Εντάξει. Και είναι και ένας λόγος που δεν θα είναι γεμάτο εντός στο γήπεδο, δεν θα έχει 30.000. Δηλαδή την περιμένουν 15-25 εκεί κάπου. Ναι. Για τα 100 χρόνια τέλος πάντων της Ουνιβερσιτέα. Ουνιβερσιτέα. Έτσι, Ουνιβερσιτέα λέγεται. Απλά δεν είναι ΑΗ κάπου, το οποίο δεν το καταφέρω να το βάλω ακόμα. Ναι. Δεν πειράζει. Ωραία. Okay. Εμείς θα τη λέμε κλουζ, Σταύρο. Κλουζ να τη λες. Καλά, εντάξει. Απλά ξέρεις. Δηλαδή, είναι σαν δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη και να δεις τον Πάο και τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν είναι και σοφό όταν μιλάς μαζί τους. Ναι. Καταλαβες. Υπάρχει αυτή η διομορφία. Έγινε προπόνηση, αποχώρησε ο Ζαμπά. Mm-hmm. Είχε μια ενόχληση στο ισχύο, δεν είχε κάτι ενισχυτικό, αλλά επειδή την έχει συχνά, ίσως θα πρέπει να αποφυλαχτεί. Mm-hmm. Πλησιάζουν και οι μέρες των επίσημων αγώνων, δεν είμαστε να παθαίνει κανείς τίποτα. Ναι, εννοείται. Ειδικά με τον Καντουρί, σε κάθε φάση που πηγαίνει στην κόντρα, είμαστε δαγκωνόμαστε. Γιατί δεν υπάρχει κι άλλος εκεί. Εντάξει, ψηλοβασικό σχήμα δοκίμασε. Δηλαδή έβαλε ένα σχήμα με Μάρτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλη, Αγκούστο, Καντουρί, Λιμνιό, Στόχ και Ρίκε και το Σβιτέσκι στην κορυφή. Το Σβιτέσκι ο οποίος πάει τρένο, εντάξει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς Σβιτέσκι. Σε καλή κατάσταση. Την κολλάει την μπάλα, δηλαδή είναι σε κάθε διπλό, σε κάθε άσκηση, σε κάθε, δηλαδή είναι, χθες έβαλε τρία, σήμερα πάλι σκόραρε. Γενικά, από την ώρα, στο φιλικό 30 λεπτά δύο γκολ, δηλαδή αβέρτα. Ναι, του πάει καλά. Πάει πολύ καλά. Και επειδή είναι παιδί τίμιος Πολωνός, δηλαδή πιέζει, κάνει ράνι, παίζει για την ομάδα, δεν είναι γενικά σπαρτάκιας, έχει κερδίσει την εκτίμηση του Φερέιρα. Φαίνεται αυτό. Ναι. Φαίνεται. Ρωτάει Σταύρο, ο φίλος ο Κώστας, μια ερώτηση είχα ακούσει ότι σήμερα το φιλικό θα έχει δύο ημίχρονα 60 λεπτά. Ισχύει ή έχει αλλάξει κάτι?
Αυτό πραγματικά στον ΠΑΟΚ αναρωτιούνται από πού βγήκε. Ναι. Θα μου πεις εδώ έχει αφήσει ότι ξεκινάει το παιχνίδι απ' έξω το κύπελλο, ότι ξεκινάει το παιχνίδι 7. Ναι, ισχύει και αυτό. Αλλά προφανώς αυτοί εννοούν ότι ανοίγουν οι πόρτες 7. Βρε, πάνε σε 6,5 τώρα, δεν ξέρεις τι γίνεται στη Ρουμανία. 7 θα είμαστε όλοι. Εντάξει, ωραία. Ναι. Γενικά έχουν, δηλαδή έχουν πολλά αμάξια με αυτοκόλλητα για το παιχνίδι, έχουν το λεωφορείο που τον ντύσανε, που μεταφέρει τον ΠΑΟΚ, του Universitate ΠΑΟΚ, το σημερινό το παιχνίδι. Έχουν γενικά κινούνται στους ρυθμούς του αγώνα. Εντάξει, φίλε, ξέρει... έρχεται ο πρωταθλητής και αήττος ταμπλούχος. Δεν έρχεται η κορυφαία ομάδα των Βαλκανίων, φίλε. Έτσι είναι. Είναι λογικό η Ρουμάνια. Λογικό είναι. Ο ταμπλούχος Ελλάδος και αήττος πρωταθλητής. Είναι λογικό. Πραγματικότητα. Είναι μεγάλη τιμή. Είναι μεγάλη τιμή για αυτούς. Η μοναδική αίτητη ομάδα στην Ευρώπη πέρσι. Πώς το κάνουμε, δηλαδή. Ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Ψέματα λέμε. Κανένα ψέμα δεν λέμε. Είσαι, είσαι. Λοιπόν... Και λίγα λέμε. Θέλει. Και λίγα λέμε, Σταύρο. Εντάξει, είμαστε χαμηλών τόνων. Νομίζω ότι ναι. Αλαζονία και ΠΑΟΚ δεν πάνε μαζί. Δεν βγαίνει σε καλό. Όχι, και έπαρση. Όχι, το κεφάλι κάτω. Έτσι. Το κεφάλι κάτω και δουλειά. Είμαστε ταπεινή ομάδα, λαϊκή ομάδα. Πρόσφυγες. Και δεν ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε, Σταύρο. Δεν το ξεχνάμε γιατί ήμασταν εδώ, Στέργιο. Το ξεχνάνε άλλοι. Το ξεχνάνε άλλοι. Ναι. Ναι. Δεν κάνει καλό. Ο νεοπλουτισμός δεν κάνει καλό. Όχι, δεν κάνει. Είναι αλήθεια. Εντάξει. Χθες, Στέργιο, σε σκεφτόμουν γιατί παρήγγειλα μια πίτσα το βράδυ στις 11 και μου ήρθε στη 1 και 4. Να κάνω μια παρέτηση. Έχω κόψει Σταύρο τις πίτσες. Είμαι σε πρόγραμμα. Θα με δεις και θα με γνωρίσεις, θα πεις Στέργιο εσύ, θα πεις. Θα με δεις και θα με γνωρίσεις, θα πεις Στέργιο εσύ. Θα σου πω αν εγώ. Είναι, ναι. Μην θα σε γνωρίσεις, έφαγες ένα Στέργιο ακόμη. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο, να ξέρεις. Για σένα δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα τρέξουμε 100 μέτρα θα φτάσεις στα 100 μέτρα. Όταν θα τα τερματίσω θα είσαι στα 20 μέτρα, Σταύρο. Παιδιά, έχει τελειώσει, τελειώνει η σεζόν και λέτε όλη τη σεζόν τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό, Σταύρο. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης, μια ερώτηση για τον Σταύρο. Λέμε και βλέπουμε πως ο Μίσιτς είναι πολύ αργός για αυτό που χρειάζεται ο προπονητής. Αυτός ο Παολίνια με ένα 90 ύψος και σχετικά αργός από αυτά που έχω δει, πώς γίνεται να ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Πώς έχει δει ότι είναι αργός, φίλε, να μην είδαμε ότι είναι γρήγορος. Μήπως έχει πρόβλημα σύνδεσή του. 4-4-2 έγινε να παίξεις. Χρειάζεσαι γρήγορους ποδοσφαιριστές. Μπορεί στην Ελλάδα να μην φαίνεται, αλλά Ευρώπη θέλουμε να πάμε. Ευχαριστώ πολύ και καλή σεζόν έχουμε. Ναι, ο Παλίνια για το ύψος του είναι πολύ γρήγορος. Mm-hmm. Για το ύψος του, παραλαμβάνω. Επίσης, όταν παίζεις τετράδα, πρέπει να υπάρχει και όγκος στον χαφ. Δεν μπορεί να πάει στη μονομαχία και πρέπει να πάει στη μονομαχία και να το τελειώσει. Όταν μιλάμε για εξάρι. Δηλαδή, ο Κάση τι πρόβλημα έχει. Έχει ποιότητα στην πάσα, ποιότητα στην υποδοχή, καλή περιστροφή, καλή πάσα, κίνηση, τρέχει μαρκάρι. Τι πρόβλημα έχει, σταμάτησε η ανάπτυξή του 6 χρονών. Ωραία, εκείνη το πρόβλημα λοιπόν. Αν είχε όγκο, δεν θα ψάχνει ο ΠΑΟΚ ξανά. Ναι. Εδώ λοιπόν τι θέλει ο ΠΑΟΚ, θέλει έναν παίκτη με όγκο, να τρέχει, να έχει φυσικές δυνάμεις και να έχει μια καλή ταχύτητα. Ο Παλίδια τα έχει τα στοιχεία αυτά. Τα έχει. Αλλά ο όγκος είναι το νούμερο ένα ζητούμενο. Ο όγκος όμως εξαριού. Όχι ο όγκος οχταριού. Ναι. Όπως ήταν ο Σάχο. Άλλο παίκτη θες τώρα. Θες παίκτη μπροστά από τα στόπερ. Θες παίκτη που θα καλύπτει όταν δεν βγαίνει πίεση. Θες άλλο είδους. Θες εξάρι. Δεν σε ενδιαφέρει αν έχει goal assist. Δεν σε απασχολεί καν. Δεν σε ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, να δώσει ποιοτική κάθετη που αν το είχε καλά θα ήταν, αλλά είναι δευτερεύον. Σε ενδιαφέρει να κάνει δύο δουλειές. Να κόβει και να δίνει δίπλα. Αυτό σε ενδιαφέρει. Ναι. Να κόβει σε κλειστούς χώρους, να κόβει σε ανοιχτούς χώρους. Να κόβει. Ωραία. Ψάχνεις δύο στοιχεία. Δύο. Αυτά είναι. Είπαμε, σύνθεση χαρακτηριστικών. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον παίκτη αυτή τη στιγμή. Ο Κάλτσε λέω θα μπορούσε να το κάνει, ήταν 15 κιλά πιο βαρύς και 30 πόντους. Ναι. Μιας που λέμε για τον Παλίνια, φίλος ρωτάει αν θεωρείς ότι είναι top επιλογή για το 6. Με βάση και τα γιατί σημαίνει top επιλογή, λίγο να καταλάβουμε. Ωραία, μιλάμε για παιδί 25 χρόνια. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για τον Παλίνια που δεν θα έρθει. Ναι, οκ, απλά έχει ερωτήσει τώρα γι' αυτόν. Γι' αυτό το λέμε. Ναι, δεν θα έρθει γιατί. Γιατί έχει υπογράψει τον δανεισμό η Sporting. Ωραία, η Sporting θα εισπράξει λεφτά από την πώλησή του. Φέτος ανήκει στην Μπράγκα. Η Μπράγκα δεν έχει κανένα λόγο να δώσει τον παίκτη. Εντάξει. Εκτός αν πιέσει ο παίκτης πάρα πολύ, που δεν φαίνεται κάποια τέτοια διάθεση, πιέζει αλλά πλάει.
Ωραία. Και από εκεί και πέρα, έτσι έχουμε κάνει και τις μπράγκα, τις ζούμε μαρτύριο. Θα ακούνε ΠΑΟΚ και θα έχουν κατάρες. Ναι. Τους έχεις πάρει τον προπονητή. Ναι, ναι. Να τους πάρεις το εξάρι. Δεν είναι θετική μπράγκα από τη στιγμή που δεν έχει έσοδα. Να παίρνετε κάτι, το ξανασυζητάμε. Αλλά από την άλλη, παιδιά, το φαϊνάνσιο αυτό που λέει είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι απλή. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα με το φαϊνάνσιο αυτό που λέει. Νομίζει ο κόσμος ότι εμείς λέμε βλακίες. Δεν λέμε βλακίες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το ελέγξει. Ο ΠΑΟΚ ρεφάρει, ωραία, σε περίπτωση που μπει τσάμπιος νικομήλους, ωραία. Ναι. Αλλά τι να ρίξει ζαριά. Και αν η ζαριά δεν βγει και πάει επί δύο. Εκεί τρέχει. Πώς το μαζεύεις μετά. Ναι. Εμείς απ' έξω λέμε ρίξει τη ζαριά. Πρώτα απ' όλα δεν πληρώνουμε εμείς και δεύτερον δεν διαχειριζόμαστε εμείς το φαίνεται σαν φεμπρέις. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Πάμε παρακάτω, Σταύρο, και να προλάβουμε τις ερωτήσεις. Ναι. Καλημέρα. Ελπίζω, λέει, σήμερα ο φίλος του Θάνος να εξαγνιστούν τα βουντού και να ακούσουμε κόλκα. Εξαγνίστηκαν τα βουντού. Λοιπόν, ερώτηση, λέει, στα ευρωπαϊκά μάτς, μήπως πρέπει να πάμε με τρία στόπερ, Κρέσπο, Βαρέλα, Ίγκασον, και στη φάση ανάπτυξης και επίθεσης το ένα στόπερ να γίνεται εξάρι για να κατεβάζει την μπάλα στα χαφ. Αυτό, λέει, το έχει και ο Βαρέλα και ο Κρέσπο, νομίζω. Ο φίλος του Θάνος το ρώτησε. Δεν το έχει αυτό το πράγμα ούτε ο Βαρέλα ούτε ο Κρέσπο. Ούτως ή άλλως σε φάση ανάπτυξης η ομάδα μένει με τρεις. Το ερωτηματικό είναι ότι μένει με τρεις γιατί δεν βγαίνει το αριστερό τον μπακ. Γιατί έτσι έπαιζε ο Φερέιρα στην πλάνκα. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής ερωτηματικό. Θα μένει πίσω ο Μάτος. Ναι. Στην τελευταία του χρονιά συμβολέου. Δεν το βλέπω και πολύ εφικτό. Ωραία. Πρέπει να αλλάξει πλευρά. Ξεκάθαρος. Ο φίλος ο Ανέστης, Σταύρο, πώς βλέπεις τον Χατζησαΐα, αν θα μείνει ή όχι. Πολύ ωριακά, δίνει τη μάχη του, αλλά νομίζω ότι είναι άτυχος γιατί. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρεις από τες στόπερ, έχει τον Μιχάλη που είναι μεταγραφή και είναι και 20 χρονών, ενώ ο Χατζησαΐας είναι σε 25-26. Ναι. Αν δηλαδή οι πιθανότητες είναι με το να μην συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία. Ο Μιχάλης, καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Σταύρο, πιστεύει η καθυστέρηση για την απόκτηση του ΧΑΦ οφείλεται στην αναμονή αξιολόγησης υλικού πρώτα του Φερέιρα στην αναμονή, αγορά παίκτη. Λίγο να μην πω, Σταύρο. Χάσαμε χρόνο και για το Φερέιρα. Ναι. Γιατί άλλαξαν τα ζητούμενα. Ο ΠΑΟΚ πριν το Φερέιρα έψαχνε τα φτάρια και το Φερέιρα ψάχνει ξάλι. Ένα το κάτω μήνυμα. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ καθυστερεί γιατί προσπαθεί να βρει μια τιμή σε παίκτη καλό που να μπορεί να σηκώσει το Financial Fair Play. Τρίτον, δεν έχω την παίκτη σε εύκολα Ελλάδα. Στο ερώτημα του Μιχάλη συμπληρώνει ή είμαστε και λίγο σαν οργανισμός μία ταχύτητα κάτω από όσο θα έπρεπε για αυτά τα θέματα, εξαίρεση το θέμα αντικατάστασης προπονητή το οποίο ήταν άψογο. Εκεί έντεδωσες γρήγορα. Ναι. Ωραία. Ακούστε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα για να το κάνουμε λίγο σφαιρικό να το καταλάβει ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ δεν άλλαξε τυχαία τον Γενάρη φιλοσοφία στις μεταγραφές. Άλλαξε γιατί. Γιατί έπρεπε να δημιουργήσει υπεραξία και να πουλήσει για να ανεβάσει τα έσοδά του και να ίσως κερδίσει το Final Fantasy Play. Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο ο φίλος μας ο Μίχελ, ωραία, είχε κάνει μια ομάδα 32 ετών. Ναι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει 32 χρόνια, δεν θα είχε πάρει τον Μπέρκ. Γιατί δεν μπορεί να πάρει 32 χρόνια, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια. Μπορεί να κάνει μια εξαίρεση. Αλλά η κεντρική ιδέα ποια είναι. Ότι πρέπει να πάρω παίκτες σε παραγωγική ηλικία για να μπορέσω να τις πουλήσω. Για να σας κερδίσω την κατάσταση. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει ο Μίλος Champions League, ωραία, τότε ίσως κερδίζει την κατάσταση. Και μπορεί να πάρει και έναν-δυο παίκτες σε αυτή τη λογική. Αλλά σήμερα που μιλάμε, πρέπει να πάρει παραγωγικές ηλικίες. Και συνεχίζει αυτό το project του Μπράγκο. Ωραία. Που πρέπει να φέρει την κανονικότητα στην ομάδα. Τα λάθη που γίνανε, τα πεταμένα λεφτά, φωνάζαμε τόσο καιρό. Εντάξει, που δίναμε. Πάρε να είμαι στο Χατσεδίδη, να είμαι στον Βέμπλουμ, να είμαι στον ένα, να είμαι στον άλλο. Δεν γίνεται να μην τα βρούμε μπροστά μας. Δεν γίνεται να μην τα βρούμε μπροστά μας. Και για να αλλάξει αυτό το πράγμα, θέλει χρόνο. Εμείς το κάνουμε δεύτερη μεταγραφική περίοδο. Μη σου πω θα χρειαστεί άλλες δύο. Ναι. Ήρθε μέχρι τώρα, Μιχάη 20, Ροντρίγκο 27, ωραία, ο Στόχμονο είναι 29, εντάξει, ποιοι άλλοι καινούργοι ήταν, ο Αγούστο 22, ποιοι άλλοι ήταν,
Και όλοι αυτοί που επέστρεψαν είναι τέτοιες ηλικίες. Ο Λάμπρο και 21. Και ο Κάτσε νεαρός. Ο σχετικά, Κάτσε εντάξει 26. Τους Αλλά ο Κάτσε ξέρεις. δεν ήθελε για να μείνει, ήθελε για να φύγει. Ξέχωρα το τι έγινε. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά, λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μετάβαση από το Γενάρη μέχρι και σήμερα. Γιατί αλλιώς τάσκα και το καρπούζι. Και δεν έχει να κάνει, έχει λεφτά ο Σαββίδης, έχει λεφτά ο Σαββίδης και έχει αποδείξει ο Σαββίδης το πόσα λεφτά μπορεί να ρίξει την ομάδα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Σαββίδης να ρίξει λεφτά, κινδυνεύει να μην μπορεί να ρίξει σε κάποια φάση, να πάει ένα πέναλτι, να πάει ένα μπάλι και να ψάχνεται. Ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά ψηλά στο financial fair play. Αρκετά ψηλά. Ναι. Δεν ίσως κινδυνεύεται εύκολα αυτό το πράγμα. Αλλά στο μυαλό του κόσμου πάντα είναι και εμείς φταίμε γι' αυτό. Ωραία, ότι πώς θα λένε, αφού λεφτά έλα υπάρχουν. Κάνε μεταγραφές, ναι. Έλα κάνε το ένα, έλα κάνε το άλλο, δεν πειράζει, ρίξτε λεφτά. Δεν είναι έτσι όμως το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εδώ η Μίλαν έφαγε κεφαλιά. Θα λυπηθούν τον ΠΑΟΚ. Η Παρίς Σερμέν έφαγε κεφαλιά, η Σίτι είχε φάει κεφαλιά. Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Υπάρχουν κανόνες. Δεν θα χαριστεί κανείς τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Εννοείται. Και κάνεις οι λογιστικές αλχημίες που κάνεις, αλχημίες, δεν κάνεις κάτι παράνομο. Τα φέρνεις πέρα δόθε. Πάλι το υπόλοιπο που μένει είναι πολύ. Καλά, και αυτές οι... Και πρέπει να τις ισοσκελήσεις. Όλα αυτά που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο σου δίνει τη δυνατότητα να μπαίνεις 20-25% μέσα το χρόνο. Ωραία, πάνω κάτω. Εμείς μπαίνουμε την προηγούμενη χρονιά, μπήκαμε 25, τώρα μπήκαμε 12. Δεν είναι νούμερα αυτά. Ναι. Αυτό. Λες να έχουμε καμιά πώληση, Σταύρο, και να διευκολύνει την κατάσταση. Σίγουρα οι πωλήσεις διευκολύνουν την κατάσταση. Οι πωλήσεις του Κουλούλη διευκολύνουν την κατάσταση, π.χ. Ναι. Ωραία. Σίγουρα υπάρχουν. Δηλαδή, αν έρθει η πρόταση του Ζαμπά πάνω από 10 εκατομμύρια, 12, που λένε από την Βέντερ, που δεν το πιστεύω, αλλά λένε, εδώ είτε θα φύγει ο Ζαμπά. Η πρόταση... Και εκεί μετέξει άλλον αέρα. Ή μια πρόταση για το Λιμνιό, με αφορμή τα δημοσιεύματα Γάλλων που λένε για ενδιαφέρον της Μαρσέη, τέλος πάντων. Εντάξει τώρα, ο Λιμνιός δεν ξέρει τίποτα. Ναι, ενδεικτικά στο λέω, ναι, εντάξει. Κάθε μέρα δεν τον έχουμε. Πάντως μια πώληση εντάξει. Θα βοηθούσε. Ναι, πώληση όμως αυτά τα νούμερα, όχι πώληση. Όχι 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ναι, ανάσα είναι, ναι. Αλλά δεν πειράμε να αποδυναμώνεις το ρόστερ σου. Ωραία. Πουλώντας φθηνότητα την αξία του παίκτη για να κάνεις το financial fair play. Αλλά αν τον Σαμπά που τον πήρες σύνολο 34 εκατομμύρια τον πουλήσεις 12-13, εκεί είναι ανάσα. Θα τα πάρει ο Ιβάν, θα σου φέρει δύο χαφ την άλλη μέρα. 6 και 6. Εκεί μετά κερδίζεις χρόνο, δεν είναι ότι βάζεις λεφτά στο ταμείο. Ισοσκελίζεις το financial fair play και πας μετά και το παρατείνεις. Ναι. Έχεις χρόνο μπροστά σου μέχρι να το ξάξεις αυτή τη δύση. Αλλά εκεί θα έχεις φτιάξει μια βάση με υπέρχνηση υπεραξίας. Άρα θα πουλάς κιόλας για τους μητές και άμα συνεχίσει έτσι δεν γίνεται να τον πουλήσεις. Ναι. Σταύρο, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα? Δύο ενδεκάδες, μία καλή και μία που θα παίξει 30 λεπτά. Αυτή που δοκίμασε σήμερα σου είπα, ήτανε λογικά ο Πασχαλάκης δεν θα παίξει γιατί έχει το θέμα με το χέρι. Mm-hmm. Ο Ζαμπά λογικά θα προφυλαχτεί. Άρα πάμε στη λογική της ενδεκάδας που είδαμε τώρα. Δηλαδή είδαμε μια ενδεκάδα με Κρέσπο Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, Μάτος Γιαννούλη δεξιά-αριστερά, Αγκούστο Καντουρί τα δύο χαφ, mm-hmm. Στόχ Αερίκη και Λιμνιός οι τρεις. Ουσιαστικά στα πλάγια ήταν ο Στόχ με τον Λιμνιό και Αερίκη με Σβητές και ήταν η φλέπτηση. Ναι. Αυτή η λογικά θα είναι και ενδεκάδα, αν και την προηγούμενη προπόνηση που είχε κάνει δοκιμή παραμονές αγώνα δεν είχε βάλει αυτή που δοκίμασε. Mm-hmm. Αλλά είχε δηλώσει ο Φερέιρα στο τελευταίο φιλικό ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο θα έχουμε μια όσφρηση κορμού τέλος πάντων. Ναι, λογικό είναι νομίζω. Πολύ ποιητικό αυτό που είπα. Βέβαια. Θα μπορούσα να είμαι. Το έξι αυτό, το έξι αυτό. Λίγο, το... Γιώργος Μπούζος ήταν λίγο αυτό. Κοέλιο 4. Ήταν, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ναι. Τι γίνεται. Ναι. Ναι. Άρα το περιμένουμε με ενδιαφέρον το σημερινό φιλικό νομίζω. Γενικότερα. Ναι. Είπαμε, σε κανονικό γήπεδο με κόσμο σου δίνει μια άλλη αίσθηση, είναι Σταύρο. Καλά τα δάση της Ολλανδίας, αλλά κοίτα, είναι δάση. Αυτό που πρέπει να καταγράψουμε βέβαια, επειδή προετοιμασία γενικά το να ακολουθάς την ομάδα,
έχει και μια πλήρη εικόνα του τι βιώνει η ομάδα. Mm-hmm. Χθες ήμασταν όλη τη μέρα στον δρόμο, εντάξει, όλη μέρα, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Ωραία η ομάδα να είναι φρέσκια σήμερα. Αν γίνονταν αυτά, αυτά με άλλο προπονητή, θα έκραζες όμως, Σταύρο. Τι εννοείς? Αυτές τις ταλαιπωρίες. Άλλος προπονητής είναι το έκραζε. Όχι αυτός που έχουμε τώρα. Σας υποδέχτηκε καμιά μπάντα εκεί στο Κλούζι ή ευρωπαϊκά πράγματα? Όχι, τώρα περνάμε από εκεί. Περνάμε από εκεί που κάνουμε δοκιμές. Mm-hmm. Μπορεί να περάσει λίγο ήχος. Έχει ένα... πώς το λένε... εδώ το πω. Μήπως πάμε να βουτήξουμε εδώ στη φωτιά. Μουσικάρες πίσω και τα λοιπά, ε. Τι γίνεται. Ναι, δεν βλέπω κουπιά τα μωρά. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Νομίζω αυτά, Σταύρο, τα καλύψαμε. Κάτσε λίγο. Μισό λεπτό για αγάπη μου, τελευταία ερώτηση. Μία ακόμα ερώτηση για τη μετάδοση του φιλικού. Έχουμε κάτι για PAOK TV. Κοίτα, το PAOK TV τώρα ψάχνει με δύο σελονιάδες τρόπο να το βγάλει, ναι, live, απλά θα είναι δύσκολο να έχει μετάδοση. Α. Ναι. Άρα περιμένουμε ουσιαστικά ενημέρωση μέχρι την μέρα. Εικόνα από το PAOK TV, ναι, ήχο από το Σταύρο Κόλκα μέσα του Λίμπερο. Μια χαρά λύση είναι, η καλύτερη. Ναι, ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε, Σταύρο, να παίξεις σαν παιδί και εσύ στον παιδότοπο. Εντάξει. Ναι. Καλή συνέχεια. Καλά τα δευτέρια. Ένα report περιμένω, ε. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Ναι. Καλή συνέχεια. Αν αύριο δηλαδή βγούμε στον αέρα. Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο είναι Σάββατο. Για καλή σου τύχη, λοιπόν. Ναι. Αν τη Δευτέρα δεν έχουμε. Δεν θα είμαι εδώ. Αν δεν το έχω στείλει, δεν θα είμαι εδώ, Σταύρο, μόνος μου. Δεν θα κάνω το λάθος. Θα παραιτηθείς, δηλαδή. Ναι, ναι. Το δηλώνω δημόσια. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Okay. Το μεσημεράκι θα το έχεις να το απολαύσεις εκεί πέρα με τον καφέ σου. Έχει φραπέ εκεί πέρα στη Ρουμανία. Κάτι κρύο δεν έχει. Έχουμε, ακόμα τώρα πάμε. Όχι, βερμούδες είμαστε. Άντε, ωραία. Εντάξει, χαίρετε. Bye. Λοιπόν, ξεπεράσαμε το διάλειμμα για ένα πεντάλεπτο. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα event του καλοκαιριού. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Εθνική Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο στο Φίνι κατά νέα της γραφεία και η Στίχημαν με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και ό,τι άλλο θέλετε. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και κάνετε τις επιλογές σας πολύ εύκολα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε τον Σταύρο Κόλκα. Θα τον ακούσουμε και το βράδυ μέσω του Λίμπερο, στο 107,4. Ενδεχομένως και στις επόμενες εκπομπές, οτιδήποτε προκύψει, ο Σταύρος είναι εκεί. Ακολουθάει την ομάδα από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, η οποία είναι μια προσφορά της Άρκων Ελλάς. Κατασκευάζει και τοποθετεί ράφια που προσαρμόζεται στο χώρο σας, είτε έχετε κατάστημα χοντρικής, είτε λιανικής. Γενικώς, ό,τι μαγαζί έχετε, κατάστημα και χρειάζεται ράφια, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και οτιδήποτε άλλο. Θα βρείτε την Άρκων στη βιομηχανική περιοχή της Ίνου στο τηλέφωνο 2317-23-240, στο υποκατάστημα στην Αθήνα καθώς και στο arcon.gr. Μαζί με την Άρκων την προετοιμασία του ΠΑΟΚ προσφέρει το Ότο Καλογεράς. Πριν από κάθε ταξίδι και πριν γενικότερα από μια μεγάλη μετακίνηση, καλό είναι να κάνετε ένα έλεγχο στο αυτοκίνητό σας, να ταξιδέψετε με ασφάλεια, είτε για να πάτε στη δουλειά είτε για να πάτε διακοπές. Ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, φανοπιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης αν χρειαστείτε, με τρία καταστήματα, το Ότο Καλογεράς, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμαχική Γεωργιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ προσφέρουν και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Οι χαμηλότερες τιμές στην ασφάλεια αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία, ενδεικτικά από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να το διαπιστώσετε κι εσείς πριν ανανεώσετε την ασφάλειά σας. Απευθυνθείτε στο Μαργαριτόπουλο, ζητήστε μια προσφορά και θα καταλάβετε όταν θα μπορέσετε να συγκρίνετε τις τιμές για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Στο μαργαριτόπουλος.com και στο τηλέφωνο 2310-911-701 περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον Νίκο. Να πάμε στον Νίκο, γιατί έχουμε εξέλιξη στην πολύπαθη ομάδα του μπάσκετ. Σε δύο λεπτάκια θα μιλήσουμε με τον Νίκο. Να μας εξηγήσει λίγο τι συμβαίνει και εκεί. Τι σημαίνει αυτή η τοποθέτηση, παύλα διορισμός, δεν ξέρω, εμπλοκή του Άρη Καρακούση που θα αναλάβει χρέη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι να προκύψει νέα διοίκηση πρωτοδικείου, για τον απλό λόγο ότι κάποιος πρέπει, αγάπη, να διεκπεραιώσει ακόμα και τα εντελώς τυπικά. Προφανώς, γιατί τόσο καιρό δεν υπάρχει Πρόεδρος, δεν υπάρχει Διευθύνοντος Σύμβουλος, ουσιαστικά δεν υπάρχει διοίκηση, από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Μπάνε Πρέλεβιτς.
Άρα πρέπει κάποιος μέχρι να βρεθεί μια άκρη, ελπίζουμε πως θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, ο Άρης Καρακούσης θα εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Σε αυτή την υπηρεσιακή διοίκηση θα υπάρχει και ο Χρήστος Καραμπέρης και ο Πόλης Κατσιόρας, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι γνωστοί φίλοι του ΠΑΟΚ, είτε έχουν εμπειρία ως παράγοντες είτε όχι. Η ομάδα παραμένει σε δύσκολο σημείο σε κάθε περίπτωση. Στο μεταξύ έχει βγει κάτι στο μεταγραφικό κομμάτι. Mm-hmm. Στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο. Ah. Στο μεταγραφικό, στο μπάσκετ, Στέργιο, θα φτάσουμε Σεπτέμβρη για να βγει. Και αν, σε ό,τι κατάσταση θα είμαστε τότε. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, στην Κροατία κάποια δημοσίευματα για τον Φίλιπ Μπράνταλ της Κάλιαρη, τον οποίο τον θέλει και η Σεβίλη, έχει δείξει ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ. 15 εκατομμύρια ζητάει η Κάλιαρη για τον παίκτη. Α, τίποτα. Σύμφωνα με αυτό που γράφεται, αλλά θα τα πούμε μετά. Την κουβέντα που θα κάνουμε με τον Νίκο. Περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε στον Νίκο. Έχουμε καλησπέρα. Τον Νίκο Μοσχοβίτη. Μια χαρά. Χαίρετε, παιδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Νίκο? Καλά. Καλά. Δεν το λες με την καρδιά σου. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη καλά είμαστε. Στη Χαλκιδική ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος, αλλά οκ. Okay. Ακόμα, ναι. Ναι. Και είναι δύσκολες ημέρες γενικά. Ναι, ναι. Τι έχουμε στα δικά μας. Πιστεύω ότι μέσα στην πορεία της ημέρας θα λυθούν τα θέματα εκεί που υπάρχουν. Ναι. Ναι. Όσον αφορά ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, γιατί εντάξει τώρα η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Η τρίτη μέρα είναι, δηλαδή. Ναι. Ναι, ναι. Πάντως γενικά, Νίκο, βλέποντας και τη φωτογραφία του εστιατορίου, ταβέρνα, δεν ξέρω τι ήταν. Δηλαδή είναι να απορρίσουμε αυτή τη στέγη, έτσι δεν είναι. Δεν μπορείς να μην δει. Εντάξει, ναι. Δηλαδή μόνο που δεν είχε πάνω την Άρτα και τα Γιάννενα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει τη μισή σκεπή να είναι η Άρτα και στην άλλη τα Γιάννενα. Παιδιά, να πω την αλήθεια. Εγώ όταν είδα τι έγινε χθες το πρωί, εντάξει, είχα και μια εσωτερική πληροφόρηση για το βράδυ της Τετάρτης, αλλά δεν είχα εικόνα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ευτυχώς που έγινε Τετάρτη βράδυ αυτό το σκηνικό και δεν έγινε Σάββατο ή Κυριακή μεσημέρι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σωστά. Εκεί πραγματικά θα κλαίγαμε, όχι με μαύρο δάκρυ, δεν ξέρω πώς θα την κλείτωνε πολλοί κόσμος. Ειλικρινά. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Κοίταξε, Νίκο, ήταν μια τραγωδία το που, εντάξει, που δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να τη χρεώσει κάπου. Βέβαια υπάρχει αυτό το θέμα με το τηλεφωνικό νούμερο που ουδέποτε δούλεψε ή στο εξωτερικό που έρχονται μηνύματα στους κατοίκους μιας περιοχής και τους προειδοποιούν ότι έρχεται κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Okay. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να προβλέψει μια κυβέρνηση. Έβλεπα σήμερα, παιδιά, τον... Όχι, τώρα έχω χάσει και τους χαρακτήρες. Καινούργιος υπουργός τώρα... Πιερακάκης, τώρα δεν με ρωτήσετε τι ακριβώς είναι, γιατί έχουν αλλάξει τα υπουργεία 500 ονόματα, δεν το ξέρω. Και έλεγε ότι το συγκεκριμένο έργο του 112 του αριθμού ξεκίνησε το 2011. Ναι. Δηλαδή 8 χρόνια μετά που ξεκίνησε όλη η διαδικασία όταν αυτός ο αριθμός τέλος πάντων στην Ελλάδα να έχει χρήση, είμαστε 2019 και δεν χρησιμοποιείται. Σήμερα είναι να γίνει νομίζω μια πιλωτική δοκιμή και μέχρι το 19 νομίζω έγινε. Το τέλος νομίζω του έτους θα εφαρμοστεί, ναι, ναι. Λένε. Τα πιλωτικά αυτά, αγάπη και Νίκο, τα έχουμε φάσει στη μάπα. Το θέμα είναι, ήθελα να πω και να το κλείσουμε, ότι δεν μπορεί να προβλέψει μια κυβέρνηση αν μπορεί να ανατραπεί ένα τροχόσπιτο ανάλογα τη θέση του. Εντάξει, το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά είναι τόσες... Όχι, παιδιά, και ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο αυτό που έγινε. Ναι, αλλά είναι, Νίκο, και αγάπη, τόσες πολλές οι κακοτεχνίες και στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στα τουριστικά μέρη, είτε αυτά αφορούν υποδομές στους δρόμους, δρόμους διαφυγής που δεν υπήρχαν στο Μάτι, για παράδειγμα, και γενικότερα κακοτεχνίες όπως αυτή η σκεπή που φαντάζομαι δεν ήταν μέσα στα νόμιμα πλαίσια αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε, παιδιά. Η Χαλκιδική είναι ένα μέρος με πάρα πολύ κόσμο για 2 μήνες μέσα στο καλοκαίρι, με υποδομές σε όλα τα επίπεδα δεκαετίας 60 και 70. Είμαστε 2020. Υπάρχουν, Νίκο, μέρη που το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, να μας φυλάξει ο Θεός να μην έχουμε μεγάλες πυρκαγιές σε τουριστική περίοδο. Δεν το συζητάμε. Εγώ πέρσι που είχα βρεθεί σε ένα ανάλογο σκηνικό με αυτό που έγινε Τετάρτη το βράδυ, αλλά προφανώς μικρότερης χοδρότητας, κάπου στο τέταρτο είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι αν δεν σταματήσει, δεν ξέρω πώς τι θα γίνει, και ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που έγινε Τετάρτη το βράδυ. Ναι. Έτσι, που ήταν μια καταιγίδα πολύ έντονη, με πολύ πιο χαμηλό άνεμο. Αλλά ήταν για 15-20 λεπτά μια κατάσταση η οποία δεν ελεγχότανε
Και επειδή είναι έτσι όπως είναι η Χαλκιδική τέλος πάντων και με τις υποδομές που δεν έχει, από ένα σημείο και μετά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να εύχεσαι να σταματήσει και γενικότερα να υπάρχει κατανόηση από τους ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω. Ναι, και πριν, πριν συμβεί κάτι το κακό, χτυπάμε ξύλο, να ανοίξουν δρόμοι, να υπάρχουν έξοδοι διαφυγής, ή αν τυχόν 1 εκατομμύριο συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που παίρνει στο μάτι. Ναι. Γιατί ναι, μετά, ναι, ναι, αν κλαις πάνω από το χυμένο γάλα ή πάνω από ανθρώπινες ζωές, δεν μου λέει κάτι, Νίκο. Ναι. Τώρα που είναι τα πράγματα ok, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να κλείσουν τα καταστήματα που έχουν, δεν έχουν τηρήσει 500 νόμους της πολεοδομίας, να ανοίξουν δρόμοι, γενικότερα λίγο η κατάσταση να βελτιωθεί, γιατί πραγματικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της Χαλκιδικής τα πράγματα είναι τραγικά. Τέλος πάντων, μεγάλο θέμα, δεν είμαστε ειδικοί για να το ανοίξουμε, απλά καταθέτουμε τις σκέψεις μας. Λοιπόν, είχαμε είσοδο νέων προσώπων στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ χθες. Ο Άρης Καρακούσης... Όχι είσοδο νέων προσώπων, ουσιαστικά μια... και ο Άρης ο Καρακούσης και ο Χρήστος ο Καραμπέρης και ο Πόλος ο Κατσιόρας ήταν στο προηγούμενο Δελτα Σίγμα. Απλά από τη στιγμή που υπήρξε η παρέτηση του Μπάνε Πρέλεβιτς. Για να διάρθρωσε το πρόβλημα. Για καθαρά τυπικούς λόγους και πρακτικούς, για να, τη συνέχεια της εταιρείας τέλος πάντων, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα καινούργιο Δελτα Σίγμα, το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από τους ίδιους ανθρώπους. Δεν είναι ο Αλέξανδρος Ασλανίδης μέσα σε αυτό το καινούργιο το Δελτα Σίγμα, που έτσι κι αλλιώς ήταν ένας άνθρωπος που με τον Μπάνε Πρέλεβιτς είχε μια πολύ καλή σχέση και λόγω του Μπάνε ήταν στο Δελτα Σίγμα. Και έτσι λοιπόν από χθες, με αυτή την αναδιάρθρωση, ο Άρης ο Καρακούσης ανέλαβε χρέη Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου και μέλη παραμένουν ο Χρήστος ο Καραμπέρης με τον Πόλη τον Κατσιόρα. Ήταν καθαρά τυπικό, ναι. Απλά έπρεπε να γίνει για αυτούς τους λόγους πρακτικούς και για να συνεχίσει τέλος πάντων η εταιρεία να έχει κεφαλή μέχρι να υπάρχει μια καινούργια διοίκηση. Ναι. Αυτή η διοίκηση, η οποία έχει, αυτή η διοίκηση προδικίου, έστω και με το αναδιαθρωμένο, να το πω έτσι, Δελτα Σίγμα, έχει ισχύει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω θα τραβήξει τόσο πολύ το όλο θέμα. Νομίζω ότι σχετικά άμεσα, τέλος πάντων, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχει προκύψει μια νέα διοίκηση προδοδικίου, ούτως ώστε να πάρει μια νέα εξάμηνη, τέλος πάντων, άδεια από το προδοδικείο και γενικότερα να αρχίσει να λειτουργεί λίγο το μαγαζί. Μακάρι βασικά να γίνουν όλα αυτά, γιατί δεν πάει άλλο, νομίζω, έτσι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Ναι, παρότι, εντάξει, είπαμε και μέσα από το ΠΑΟΚ24 για την συνάντηση που έγινε τη Δευτέρα, το έχουμε πει, έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου να το λέω, ότι αν δεν υπάρχει εγγύηση στο οικονομικό κομμάτι, κανένας δεν μπορεί να βάλει το κεφάλι του στον τορμπά. Οπότε, όταν μιλάμε για οικονομικό κομμάτι στο ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνονται όλοι που απευθυνόμαστε. Έτσι, για ποιον εννοούμε. Εννοούμε την οικογένεια Σαββίδη και νομίζω ότι μέχρι να υπάρχει κάτι οριστικό και ξεκάθαρο από εκεί, δηλαδή όταν λέω ξεκάθαρο εννοώ με ένα συγκεκριμένο αριθμό ο οποίος μπορεί να δοθεί ή μπορεί και να μην δοθεί τίποτα, έτσι, αλλά και αν και η αλήθεια είναι ότι σε επαφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα με το περιβάλλον του Σαββίδη υπάρχει διαβεβαίωση και η διάθεση της στήριξης μιας νέας διοίκησης. Αλλά για να προκύψει μια διοίκηση και να προκύψει και αυτή η οικονομική στήριξη που είναι πάρα πολύ σημαντική, θα πρέπει να τσεκαριστεί το κομμάτι των χρημάτων. Και είναι καλό που πάω σε αυτή τη συνάντηση και γενικότερα έχει, μέσω του ΑΣ έχει παραδραστηριοποιήσει λίγο τον Κώστα Δαναμυρίδη, που μπορεί όντως να βοηθήσει αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον το αρχικό κομμάτι. Αλλά όσον αφορά τη στήριξη, τη γενικότερη της διοίκησης, αν δεν υπάρχει το οκ από τον Ιβάν Σαββίδη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λάβει κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι αυτό, όσον αφορά την επόμενη διοίκηση. Δηλαδή να εξασφαλιστεί η στήριξη 100% νομίζω και πια με εγγυήσεις όσον αφορά τα χρήματα, τα οποία είναι να δοθούν ή θα δοθούν ή τέλος πάντων θα υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια νέα διοίκηση ερασιτέχνη. Προδοδικίου, συγγνώμη. Τι να πω. Καλή δύναμη, Νίκο. Εντάξει, το ρεπορτάζ δεν είναι να ευχάριστο. Σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται να γίνουν βήματα ακόμα. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι κάτι τελικό. Το ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος ο Γιώργος Λυσαρίδης είναι κάτι σημαντικό. Ένας άνθρωπος που έχει
έχει ασχοληθεί με το αθλητικό management, γνωρίζει πράγματα, έχει μια καλή έτσι, επαφή με την οικογένεια Σαββίδη. Κάτι ανάλογο ισχύει και με τον κύριο Φράγκο που έχει, πολύ, έχει επαφή καλή με, την, με τον Ιβάν Σαββίδη. Το θέμα όμως είναι ότι του ΠΑΟΚ το πρόβλημα είναι τα χρήματα. Ναι. Αυτό το πρόβλημα το ταλανίζει εδώ και χρόνια, αυτό το πρόβλημα το ταλανίζει και τώρα. Και δεν μπορεί να ξεκινήσει μια νέα διοίκηση πια με τη λογική ότι προχωρήστε και, και εμείς εδώ είμαστε. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Το θέμα είναι είτε έτσι είτε αλλιώς η όποια διοίκηση αναλάβει να ξέρει ότι έχει ένα αρχικό κεφάλαιο, να το πω έτσι, ώστε να κάνει διακανονισμούς για τα προηγούμενα και να αρχίσει να κάνει μια ομάδα για την επόμενη σεζόν. Γιατί αν δεν το έχει αυτό, κανένας δεν θα αναλάβει. Είναι πάρα πολύ απλό. Κανένας δεν έχει διάθεση να μπει σε μια διοίκηση και να πάρει επάνω του χρέη, τέλος πάντων, και πράγματα του παρελθόντος που μπορεί να κυνηγάνε τον ίδιο στην, στην πορεία. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι τα πρόσωπα έχουν βρεθεί, να το πω έτσι. Και μαζί με ένα άλλο και με κάποιους άλλους ανθρώπους της οικογένειας του, του ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι να αναλάβουν. Έχουν τη διάθεση, έχουν την όρεξη. Έχουν την, τη διάθεση να προσπαθήσουν να ξαναστήσουν την ΚΑΕ και να την έχουν, στα, να την έχουν γερά στα πόδια τους. Αλλά άμα δεν έχουν το πιο σημαντικό πράγμα που είναι τα χρήματα, η διάθεση και η προσπάθεια δεν μετράει πλέον. Ναι, ναι. Έτσι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και είναι το πρόβλημα που ταλανίζει το ΠΑΟΚ και όλη αυτή τη σεζόν και την προηγούμενη και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Τώρα το πώς, νομίζω ότι αν δεν γίνει μια λεπτομεριακή κουβέντα με την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορούμε να ξέρουμε και το πώς. Στο δικό μου μυαλό μπαίνουν πολλά απλοϊκά πράγματα. Αλλά δεν είμαι εγώ ούτε μέσα στη διοίκηση που μπορεί να θέλει να αναλάβει τα πρόσωπα, ούτε στον ΑΣΥΓΜΑ, ούτε, ούτε η οικογένεια Σαββίδη. Έτσι. Ναι. Αν δεν γίνει λοιπόν μια συγκεκριμένη κουβέντα, πέρα από το γενικό ότι ναι, προχωρήστε και εμείς είμαστε από πίσω, αλλά συγκεκριμένη κουβέντα, με νούμερα και χρήματα, νομίζω είναι αρκετά δύσκολο κάποιος σοβαρός άνθρωπος, όπως είναι ο κύριος Λιθαρίδης ή ο κύριος Φράγκος, να βάλουν τον κεφάλι στον τορβά, για να το πω έτσι λέει. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει μήνυμα του Σάχοφ για τη Χαλκιδική. Έχει μια φωτογραφία και γράφει ο Ουκρανός πως ευχόμαστε για τη Χαλκιδική. Και βλέπω, Νίκο, για να το τελειώσουμε όπως το ξεκινήσαμε, μια φωτογραφία στο Newsfish, δεν την είχα δει, που είναι πανοραμικά αυτή η σκεπή από πάνω, πως είναι πεσμένη. Μιλάμε τώρα για τερατούργημα, δεν ξέρω πως είναι η νόμη της πολεοδομίας και οι κανονισμοί, αλλά είναι τουλάχιστον επί έξι... Όποιος έχει βρεθεί στη Χαλκιδική ξέρει τώρα τι να συζητάμε, εντάξει, δεν είναι... Δηλαδή βλέπεις έναν δρόμο που νομίζω αν το πας σε κάποιον που ξέρει από πολεοδομία θα σου βγάλει 500 παραβάσεις. Τι συζητάμε τώρα, εντάξει. Σκεπές, χτίσματα, δρόμοι, πεζοδρόμια, τέντες, κολόνες. Αλλά αυτή πραγματικά η σκεπή είναι επί 7 σε σχέση με τις άλλες που είναι δίπλα, τις σκεπές των μαγαζιών. Τέλος πάντων. Ας γίνουν τα αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν θα γίνουν, Νίκο. Δεν θα γίνουν. Και ναι, τουλάχιστον, τουλάχιστον. Να γίνει αυτό τουλάχιστον. Ναι. Αλλά για να δούμε κάτι δραματικά προς το καλύτερο στη χώρα αυτή, εγώ δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ούτε συγκινούμε από επισκέψεις πολιτικών σε μέρη τραγωδιών. Πήγε ο υπουργός και πήγε ο πρωθυπουργός, ανεξάρτητα αν είναι μπλε, κόκκινος, πράσινος, ούτε που με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, αυτά. Οτιδήποτε προκύψει μέσα στην ημέρα, μέσα στο ΠΑΟΚ 24, αν υπάρχει εξέλιξη σήμερα για την ομάδα του μπάσκετ. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Μοσχοβίτη για αυτή την αναδιάθρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Υπηρεσιακό μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο Νίκος, είναι η θητεία της Διοίκησης Πρωτοδικείου. Δεν νομίζω, αγάπη, να φτάσει μέχρι εκεί. Μακάρι να φτάσει. Γιατί αν φτάσει μέχρι εκεί, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Να μην πω εξαιρετικά δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να πούμε λίγο και τι συμβαίνει στο μεταγραφικό κομμάτι που υπάρχει, είπαμε πριν, και μια νέα εξέλιξη, ένα νέο όνομα που έχει εμφανιστεί. Μαζί μας είναι τα ΝΑΚ, στα οποία υπάρχουν πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Είτε μιλάμε για παπούτσια, είτε μιλάμε για αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά είναι και τα καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και πλατεία και Σοφίας και μετέρινα κόσμος. Και έτσι, Μυστική με Αριστοτέλους, πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Κάνετε εύκολα τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας. Μαζί μας και ο Οπτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής.
Αν θέλετε να ανανεώσετε ή να ανακαινήσετε το μπάνιο σας με νέες προσφορές, επιλεγμένα έδια όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Φροντίζει γι' αυτό ο Φτίκας. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-905-503 ή περάσετε μια βόλτα Απόλλωνος 37-39 κατ' Οτούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Θα σας περιμένουν οι άνθρωποι του Φτίκα, θα μιλήσουν μαζί του, θα ακούσουν τις ανάγκες σας, θα μάθουν το budget σας και από κοινού θα αποφασίσετε για το ποια προϊόντα θα αναβαθμίσουν το μπάνιο σας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε και την τελική ευθεία. Ένα εικοσάλεπτο μας έχει μείνει περίπου. Λέγαμε πριν ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στην Κροατία για τον Φίλιπ Μπράνταριτς της Κάλιαρη, ο οποίος φαίνεται ότι φλερτάρει με τη Σεβίλη, είναι πολύ κοντά στη Σεβίλη. Παίκτης που ήταν ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες και στο ΠΑΟΚ 24 και για το τι έκανε πέρσι και για τις αξιώσεις που έχει η Κάλιαρη που φτάνουν και τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί, δεν το λες και μικρό ποσό. Εκεί τελειώνει η κουβέντα, αγάπη. Ναι, δεν το λες και μικρό ποσό. Εκεί τελειώνει η κουβέντα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει τέτοιο ποσό. Στη Σεβίλη έτσι και έτσι φαίνεται ότι καταλήγει. Αυτό τουλάχιστον λένε οι Κροάτες. 26 χρονών, διεθνής Κροάτης με αρκετές παραστάσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει ξαναγραφτεί για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι αυτό που λες και εσύ, το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Η Σεβίλη σίγουρα είναι και γι' αυτόν ένα καλό δέλεαρ. Και σύμφωνα με τους Κροάτες καταλήγει εκεί. Πάντως υπήρχε όντως στη λίστα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι ένα από όλα τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν γραφτεί και ποτέ δεν υπήρχαν στη λίστα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, φαντάζομαι ο ΠΑΟΚ όσες αδυναμίες και να έχει στο σκάουτινγκ, ότι για την ευρύτερη περιοχή του Βαλκανίων ξέρει αρκετά καλά το τι γίνεται. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι φακελωμένοι εδώ και χρόνια. Αλλά όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που θέλει ομάδα του 10, 12, 15 εκατομμύρια. Είναι απαγορευτικό ποσό για τον ΠΑΟΚ που δεν είναι στο Champions League. Τα έλεγε ο Σταύρος νωρίτερα, αναλυτικά, τι σημαίνει το financial fair play. Οπότε νομίζω τελειώνει κάθε κουβέντα εκεί. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ όντως έδειξε ενδιαφέρον ή κινήθηκε για την απόκτησή του, το ποσό είναι απαγορευτικό. Ουσιαστικά εντάξει, το financial fair play, επειδή βλέπω ότι ακόμα έχουμε μηνύματα γι' αυτό, δεν είναι κάτι που τελειώνει και ξεμπερδεύει. Ζεις με αυτό πάντα. Οπότε. Το γεγονός ότι έγινε η πώληση του Κουλούρη δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τόσο μεγάλη ανάσα που να μην το έχει κάνει στο μυαλό του πλέον. Εξακολουθεί να είναι ένα θέμα. Οπότε ο ΠΑΟΚ ζει με αυτό και πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Όπως και όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Οπότε δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέμε. Πραγματικά είναι κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους της ομάδας και είναι πολύ λογικό. Δεν μπορούν να γίνουν δηλαδή τόσο μεγάλες υπερβάσεις σε αυτή τη φάση. Και είναι αυτό που λέτε κι εσείς, ότι όταν βλέπεις ομάδες όπως η Manchester City, η Paris και πολλές ακόμη να μην γλιτώνουν, νομίζω ότι κανείς δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ και να πει ότι θα τον βοηθήσουμε και θα κάνουμε στραβά μάτια. Κανένας πραγματικά. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα. Και ζούμε με αυτό. 9 η ώρα θυμίζω το σημερινό φιλικό του ΠΑΟΚ με την Universitatea Cluj, στην Cluj Arena της Ρουμανίας. Θα είναι και ο Σταύρος Κόλκας. Θα ακούσετε στη μετάδοσή του το τέταρτο φιλικό του ΠΑΟΚ μετά τα φιλικά με την Αλκμαρ, την Νόρτσελαντ και την Τσβόλε. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κλουζ, επιστρέφει μετά στην Ελλάδα. Θα υπάρχει ένα διήμερο, τριήμερο ρεπό, δεν ξέρω. Θα μάθει πρώτο Σταύρος, θα ενημερωθείτε το ΠΑΟΚ 24 για να ανέβει και πάλι η ομάδα στην Ολλανδία για το δεύτερο και τελικό στάδιο προετοιμασίας πριν μπει στη μάχη του Champions League. Όπως έλεγε και ο Σταύρος, δοκίμασε ο Αμπέλ Φερέιρα ένα σχήμα με Ζίβκοβιτς λογικά κατά τα δοκάρια. Μάτος δεξιά, Βαρέλα Κρέσπο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστούν μαζί οι δύο κορυφαίοι κεντρικοί αμυντικοί στην Ελλάδα το τελευταία διετία τουλάχιστον. Ο Γιαννούλης θα είναι στα αριστερά. Ο Ντόουγκλας Αγκούστο μαζί με τον Έλ Καντουρί θα είναι οι δύο χαφ στο 4-4-2 με το οποίο λογικά θα παραταχθεί ο δικέφαλος. Ο Στόχ και ο Ερίκε, συγγνώμη, ο Στόχ και ο Λιμιός θα είναι οι δύο πλάγοι. Αριστερά ο Στόχ, δεξιά ο Λιμιός. Ο Ερίκε σε ρόλο δεύτερο επιθετικού και πρώτος επιθετικός θα είναι στην κορυφή ο Κάρολος Βιντέρσκι, ο οποίος επέστρεψε ορεξάτος από την άδεια που είχε μετά τη συμμετοχή του στο Euro Under 21 που έλαβε χώρα σε Ιταλία νομίζω.
και επέστρεψε νωρίτερα ο Πολωνός για να διευκολύνει και το έργο του Αμπέλ Φερέιρα. Δεν υπάρχει ακόμα, γιατί ρωτάτε αρκετή τελική εξέλιξη για το πού θα μεταδοθεί το σημερινό φιλικό. Ο ΠΑΟ καταβάλει προσπάθεια ώστε το φιλικό να μεταδοθεί ζωντανά με ήχο και εικόνα από το ΠΑΟΚ TV. Νομίζω τις επόμενες ώρες, μέχρι τις 5-6 φαντάζομαι, θα γνωρίζετε και εσείς και εμείς για το αν θα έχουμε ήχο και εικόνα από την Κλουζ Αρένα ή αν θα περιοριστούμε στη μετάδοση του Σταύρου μέσω του Λίμπερο. Αυτά και για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Ουνιβερσιτατέα Κλουζ ΠΑΟΚ στις 9, θυμίζω, η σέντρα της αναμέτρησης. Σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο που αναμένεται να έχει 15-20 χιλιάδες κόσμο. Πραγματικά πολύ ωραίο γήπεδο. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Γήπεδο που Super League δεν έχουμε. Ναι, εντάξει. Δεν έχουμε. Για να τα λέμε όλα, δύσκολα είναι, είναι το Γιώργος Καραϊσκάκης. Μπορεί να είναι καλύτερο. Ναι. Κοίταξε, συνήθως και τι γίνεται. Επειδή είχα την τύχη να επισκεφτώ πολλά τέτοια γήπεδα της Ανατολικής Ευρώπης γενικότερα, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην εξωτερική εικόνα των γήπεδων. Μέσα δεν σε εντυπωσιάζουν και τόσο. Εντάξει, υπάρχουν ωραίες κερκίδες, αλλά δεν έχουν κάτι το εξαιρετικό εντός σταδίου. Έχουν τα βασικά, περισσότερο, έτσι. Ναι, είναι γήπεδα λειτουργικά που προσφέρουν άνεση στους θεατές, ασφάλεια, αλλά δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα, ξαναλέω, στην εξωτερική εικόνα του κάθε γήπεδου. Πραγματικά τα περισσότερα γήπεδα σιγά σιγά γίνονται εντυπωσιακά. Εδώ στεριώς, στην Ελλάδα τα περισσότερα γήπεδα δεν έχουν τις υποδομές για το VAR. Όπως μας λένε και μας ξαναλένε. Και εδώ μας δεν έχουν τουαλέτες, αγάπη, άσημη με το VAR. Όχι, όπως μας ξαναλένε. Τουαλέτες δεν έχουν. Όπως μας λένε, δεν υπάρχουν υποδομές για το VAR. Δεν μπορεί να μπει το VAR σε πολλά γήπεδα. Αυτό είναι το θέμα και καθυστερεί τόσο. Γιατί πάλι κάτι υπόθηκε χθες. Κάτι ανάλογο. Ναι, επέτρεψέ μου να έχω τις αμφιβολίες μου κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα. Ζεσταριό, όλοι τις έχουν τις αμφιβολίες. Δεν είναι γήπεδο. Ότι άμα ήθελαν, δεν θα γινόταν. Δεν έχουμε γήπεδο αγάπη στο Καστελόριζο. Δεν πιστεύει κανείς ότι άμα ήθελαν και υπήρχε πρωτοβουλία δεν θα είχε γίνει μέχρι τώρα, γιατί δεν το συζητάμε μια μέρα, το συζητάμε 1,5-2 χρόνια. Δηλαδή, αν συμμετείχε στη Super League 1 η ΠΑΕ Καστελόριζο, θα λέγαμε ότι είναι λίγο δύσκολο να μπει το VAR στο Καστελόριζο. Στη Λιβαδιά, στη Ξάνθη και δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλα γήπεδα. Δόξα τω Θεώ υπάρχει ίντερνετ, υπάρχουν οι οπτικές σύνες. Μετά από τόσο καιρό θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι. Ακόμα και να μην υπήρχαν υποδομές στο ξεκίνημα, θα έπρεπε τώρα να υπάρχουν. Μακάρι, ξαναλέω, να έχουμε VAR από την τρίτη αγωνιστική. Εγώ διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Όλοι. Βλέπω το σενάριο μπροστά μου να μετατεθεί το VAR στο δεύτερο γύρο ή να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να πούμε ότι μόνο στα μεγάλα μάτς θα έχουμε το VAR και μετά στα υπόλοιπα. Πάμε στο 2021. Ναι, ένα μπάχαλο για ακόμα μια φορά. Οι ομάδες Super League 2 δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά τους, γιατί αυτή είναι η κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ομάδες χωρίς τα τηλεοπτικά να μην έχουν λόγο ύπαρξης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κακό συμβαίνει αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Χωρίς τηλεοπτικά ομάδες δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τα βασικά, τα ρούχα των ποδοσφαιριστών. Οπότε περιμένουν οι ομάδες της Super League 2, αλλά τουλάχιστον θα έχουν την αγάπη πιασάρικο όνομα. Θα νιώθουν και αυτοί ότι είναι στη Super League. Ναι, σωστό αυτό. Τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ παραμένουν στον αέρα. Δεν έχουμε κάποια χειροπιαστή εξέλιξη με την ΕΡΤ. Φαντάζομαι θα έχουμε το επόμενο διάστημα, γιατί χαμπάρι θα πάρουμε πότε θα έρθει η περμιέρα πρωταθλήματος. Και γενικότερα, για ακόμα ένα καλοκαίρι, το ελληνικό ποδόσφαιρο βιώνει καταστάσεις που, εντάξει, δεν τιμούν κανέναν. Σχεδόν κάθε χρόνο αλλάζουν οι τρόποι διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτά. Χρόνο παρά το χρόνο αλλάζει το κύπελο, αλλάζουν κανονισμοί. Οι κανονισμοί για την αδειοδότηση των ομάδων έχουν γίνει λάστιχο, για να μην πω κάτι άλλο. Αλλάζουν κανονισμοί ανάλογα με το ποιες ομάδες βολεύονται, ποιες ομάδες δεν βολεύονται. Ένα μπάχαλο, για να μην πάμε στα υπόλοιπα αθλήματα, να μην πάμε στο μπάσκετ. Που θα γίνει η προσπάθεια να μείνει Ολυμπιακός, τον τρόπο δεν ξέρω μόνο. Ναι. Στο Βόλεϊ χθες διάβαζα ότι θα ξεκινήσει πρωτάθλημα με 9 ομάδες. Κάπου το πήρε το μάτι μου. Μας τα λέει και ο Ραφαήλ προχθές. Άλλο μπάχαλο κι αυτό. Στα υπόλοιπα αθλήματα, πραγματικά υπάρχουν πρωταθλήματα χάρη στο μεράκι λίγων ανθρώπων και στο φιλότιμο των αθλητών που ουσιαστικά είναι ερασιτέχνες αθλητές, κάνουν κάποια άλλη δουλειά και παίζουν handball ή πόλο ή
οτιδήποτε άλλο άθλημα. Στα ατομικά αθλήματα οι γονείς των αθλητών μαζεύουν λεφτά για να στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό σε τουρνουά, ακόμα και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Το κράτος δεν είναι πουθενά. Παρά μόνο αν γίνει κάποια επιτυχία, κάποιο αθλητή, στείνονται οι βουλευτές για να δώσουν το χέρι και να βγουν μια φωτογραφία. Γενικότερα, ο αθλητισμός μετά την άνθηση λόγω Ολυμπιάδας, που στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που κατέληξαν σε τσέπες δεξιά και αριστερά, ο αθλητισμός βιώνει τραγικές καταστάσεις γενικότερα. Δεν τιμάει αυτό κανέναν. Δεν έχουμε ούτε οργανωμένα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ούτε μπάσκετ, ούτε χάντμπολ, ούτε πόλο. Ένα μπάχαλο άνευ προηγουμένου. Ήταν πολύ ωραία η τιμωρία εισαγωγικά της ομάδας που ιτήθηκε στο οικογενειακό διπλό στην πρωινή προπόνηση στη Ρουμανία. Κουβάλισαν εστίες, Στέργιο. Υπάρχει φωτογραφία στο ΠΑΟ 24. Φυσικά αυτοί που κέρδισαν, πανηγύρισαν πάλι, βγήκαν πολλές φωτογραφίες, μαζεύτηκαν, έτρεχαν, γελούσαν, χοροπηδούσαν τα πάντα. Οι άλλοι όμως κουβάλισαν εστίες. Μην μου πεις ότι λυπάσαι τους παίκτες που κουβάλισαν εστίες. Το σημειώνω απλά γιατί είναι κάτι αξιοσημείωτο από την προπόνηση. Ναι. Δεν με απασχολεί αν κουράστηκαν ή όχι, να σου πω την αλήθεια. Δεν με απασχολεί. Είπαμε γενικά τι δοκιμάστηκε στην προπόνηση το πρωί. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά ο Μπελφερέρα θα επιλέξει να μοιράσει ημίχρονα πάλι ή αν θα δούμε παραπάνω κάποιους παίκτες σε σχέση με τα άλλα. Πως δεν θα αλλάξει όλη την δεκάδα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, και να με όντως βάση αυτό που έχει πει τελευταία φορά δημόσια, περιμένουμε να γίνει αυτό. Γιατί είπε ότι ουσιαστικά τα συμπεράσματα έχουν βγει και ότι σιγά σιγά πάμε να δουλέψουμε σε normal συνθήκες και παίκτες που θέλουμε να δούμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Τώρα, αν θέλει να κάνει μία ακόμη έτσι μεγάλη δοκιμή, λογικά θα την κάνει σήμερα για να επιστρέψει κανονικά η ομάδα και στο δεύτερο στάδιο να βλέπουμε περισσότερο χρόνο σε συγκεκριμένους παίκτες. Εν τω μεταξύ, μέχρι τώρα ο παίκτης που έχει παίξει περισσότερο στα τρία φιλικά είναι ο Μάτος. Ναι. Επειδή είχε τραυματιστεί στο πρώτο, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο ήταν ο Δελγιανίδης τότε. Mm-hmm. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ναι, είχε μπει ο Μάτος και είναι αυτός που έχει παίξει περισσότερα λεπτά από όλους στα τρία φιλικά του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, όπου είδαμε σε έξι διαφορετικά ημίχρονα, έξι διαφορετικές ενδεκάδες. Ναι. Αυτό νομίζω λέει πολλά για το πόσο έχει ανακατέψει την τράπουλα ο Αμπέλ Φερέιρα. Και επειδή επίσης το ρωτούσε πολλοί κόσμος όλες τις μέρες, έχει πει ο Πορτογάλος ότι με συγκεκριμένο σκεπτικό έχει βάλει και παίκτες σε διαφορετικές θέσεις από τις κανονικές τους, για να δει λίγο πώς λειτουργούν. Ακόμα, ας πούμε, και το Ροντρίγκο είναι το παράδειγμα χαρακτηριστικό, του Στοχ, του Λάμπρου. Γενικά έχει δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Ναι. Ο Αμπέλ Φερέιρα. Έχει φιλικό και ο Άρης σήμερα, στις 8. Ναι. Με την PSV Eindhoven. Ναι, ναι. Ένα στάζ που δέχτηκε 5 στο πρώτο φιλικό, 3 στο δεύτερο. 3 στο δεύτερο, αλλά με 3 ώρες ταξίδι. Ναι. Γιατί από Ολλανδία πήγαν στο Βέλγιο. Δεν επέλεξαν κάποιο κοντά. Τώρα πόσες ώρες έχουν, πάλι ταξίδι έχουν ή όχι. Α, τώρα δεν νομίζω να έχουν ταξίδι. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν νομίζω να έχουν. Για να δούμε αν ο Άρης βελτιώσει την αμυντική του συμπεριφορά. Από τα 5 στα 3 και τα 3 στα 2 σήμερα. Δεν ήταν και πολύ σοφό αυτό που έγινε στα δύο πρώτα παιχνίδια. Τώρα νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι ο Άρης, είναι η αλήθεια. 8 η ώρα είναι το φιλικό το δικό τους και 9 είναι του ΠΑΟΚ. Οπότε πάλι λίγο. Α, κάτσε, περίμενε. Βγήκε ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι. Να δούμε αν αναφέρει κάτι συγκεκριμένα. Μέσα από το κανάλι του ΠΑΟΚ κανονικά η μετάδοση. Ωραία. Θα είναι ενεργή σε Ελλάδα και Κύπρο μόνο. Οπότε πάλι για τους Έλληνες του εξωτερικού υπάρχει ένα θέμα. Θα πρέπει λίγο να ψαχτείτε με άλλους τρόπους. Σε Full HD η μετάδοση του σημερινού φιλικού. Κανονικά. Σε υπολογιστή, κινητό ή τάμπλετ. Ναι, οπότε και το έχουμε ξαναπεί ότι καλυμμένοι. Αυτός ο περιορισμός δεν οφείλεται στον ΠΑΟΚ, δεν έχει κάτι με τους φίλους του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Είναι θέμα με την εταιρεία που έχει τα δικαιώματα του σημερινού φιλικού. Ναι, βέβαια, νομίζω ότι επειδή είναι και μεγάλο φιλικό για τους Ρουμάνους, θα έχει διάφορες λύσεις από εξωτερικό. Λύσεις πάντα υπάρχουν. Ναι, για αυτούς που ξέρουν, θα έχει δυνατότητα για να το δείτε. Ξέρουν τα κόλπα με το ίντερνετ γενικότερα, μπορούν να βρουν λύση. Και πάω 24 και Λίμπερο 104,4
Σταύρος Κόλκας θα κάνει μετάδοση κανονικά. Οπότε και από εκεί θα έχετε εικόνα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Έχουμε και μια μεταγραφή σημερινή στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Απέκτησαν οι πρωταθλήτριες Ελλάδος μια νεαρή τερματοφύλακα, την Γιώτα Χατζηχαριστού, η οποία αγωνιζόταν στην Πανσεραϊκή και στις Αμαζόνες Δράμας. 19 χρονών, ύψος 1,75, διεθνής με τις μικρές εθνικές. Συνεχίζει η γυναική ομάδα την προσπάθεια ενίσχυσής της και για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League, αλλά και για να κρατήσει στην Τούμπα το πρωτάθλημα Ελλάδος όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπω κάτι άλλο σήμερα από πλευράς ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Κάποια μεταγραφή σε βόλι, χάντμπολ, πόλο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Φτάσαμε στο τέλος σιγά. Στεριό. Για πες. Στις 5, Ναδάλ Φέντερερ. Ναδάλ Φέντερερ. Στίχημαν δίνει 1,78 Ναδάλ, 2,26 το Φέντερερ. Ναι. Πες μας να παίξουμε αγάπη. Κάτσε εδώ με τα set, περίμενε, set score. Το 3-1 του Ναδάλ. Ναι, 3-1 του Ναδάλ, το δίνει 4-35. Άσε το δίνει, πες να παίξουμε. Αυτό σου λέω, 3-1. Λοιπόν, 3-1 ο Ναδάλ και 4 πόσο? 4-35. Ωραία. Αυτή είναι η επιλογή της αγάπης. Προσφορά σε όλους εσάς για να βγάλετε το Σαββατοκύριακο. Ημιτελικός Wimbledon και το άλλο είναι Τζόκοβιτς με Αουγκούστο. Όχι. Ρομπέρτο Μπαουτίστα Γκουτ. Οκ. Ξεκάθαρα φαβορεί ο Τζόκοβιτς. Τι να δώσουμε εδώ, Στέργιο. Κάτσε το set score. Να νομίζω δώσουμε... φτάνει αγάπη το 4-75. Να δώσουμε θα άλλο. Και ένα 3-0 του Τζόκοβιτς γιατί δεν τον βλέπει τον άλλον. 1-55. Άρα πάει, πόσο πάει. Πάει. Διάδα. Τώρα. Πάει. Πάνω από 7. Του Άρη το φιλικό το έχει στη στοίχημα. Το βλέπω τώρα. Περίμενε να δούμε και τον Άρη. Πώς τον δίνει. Πόσο δίνει την Eindhoven, ας τον Άρη. 1-30 την Eindhoven δίνει. Το Χ το δίνει 5. Το διπλό το δίνει 11. Over 3,5. Over 3,5, 2-30. Αυτό είναι. 2-30. Καλό. Μπράβο. Οπότε εγώ, παιδιά, προτείνω το over 3,5 στο Eindhoven Άρη. Η αγάπη προτείνει 3-1 τον Ναδάλ και 3-0 τον Τζόκοβιτς. Για να δούμε και τι άλλο. Περίμενε. Α, εσύ πήρες το εύκολο, ρε, εσύ. Δικιά μου πρόταση είναι εσύ. Σιγά, Στέργιο, δικιά σου πρόταση. Ποιος θα έπαιρνε άντερ 3,5 τον Άρη που έχει φάει 5 στο ένα και 3 στο άλλο. Λοιπόν, έχει και την ΑΕΚ, περίμενε. Α, παίζει και η ΑΕΚ σήμερα. 7 παρα 10. Δεν έχω εικόνα από ΑΕΚ. Όχι, 7 η ώρα. Δεν έχω εικόνα. Έχει και ΑΕΚ, κάθε να δούμε τον ΠΑΟΚ. Τον βάλω τον ΠΑΟΚ τώρα. Έχει πολλά. Ναι. Μέρα ΠΑΟΚ. Τον έχει τον ΠΑΟΚ, έλα. Λοιπόν, 5-25 ο άσος της Κλούς, 4-20 το Χ, 1-50 το διπλό του ΠΑΟΚ. Διπλό είναι του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλύτερος της Κλούς. Το γκολ 1-40. Και θα χαλάσει τη γιορτή των Ρουμάνων. 1-3 σκορ. Να βάλω γκολ και αυτή. Θα χαλάσει τη γιορτή στο φιλικό, Αριστέριο. Γιορτή είναι, αγάπη. Στεναχωρηθούν οι Ρουμάνοι, γιατί δεν κατάφεραν να ανέβουν πέρσι. Στο μεταξύ, είδε τη δώρα δώσανε στον ΠΑΟΚ υπάλληλοι στο προπονητικό κέντρο που ήταν εκεί τόσες μέρες. Τι δώρα έδωσαν. Αυτά τα ξύλινα, τα τσόκαρα. Το είδε. Που πάνω έχουν το σημείο του ΠΑΟΚ. Πανέμορφα. Λες να σου φέρει και ο Σταύρος ή αν τέτοια. Θα τα φοράς όμως. Δεν θα το δεχτώ το αυτό δώρο. Όχι. Ωραίο το τσόκαρο. Όμως Χρήστος Καρυπίδης το πήρε. Εδώ πέρα βλέπω. Θα το δώσει κάποιον. Στην ΠΑΕ θα πει. Αλλά... Και δεν τη σου φέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Η στοίχημα ήταν μαζί μας. Δώσαμε τις προβλέψεις μας. Μπορείτε κι εσείς να δοκιμάσετε την τύχη σας από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μπαίνετε. Έχει πολύ καλές αποδόσεις και πολλές επιλογές. Μαζί μας είναι και τα ΝΑΚ, πολλά τα καταστήματα, πλατεία Αγίας Σοφίας, Μετερίνιαν Κόσμος, Τσιμισκή με Αριστοτέλους, Ελευθέρως Βενιζέλος και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και άλλα και σε όλη την Ελλάδα για παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Και οφτήκαστε μαζί μας, πλακάκια και διγινής, στις καλύτερες τιμές, πάρα πολλές προσφορές για όλο το καλοκαίρι με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Οφτήκα Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, στο τηλέφωνο 2310-905-503. Αυτά από εμάς. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Θα σας κρατήσει παρέα μέχρι τις 3. Στις επόμενες εκπομπές του Λίμπερο θα ακούσουμε και πάλι τον Σταύρο για το τι συμβαίνει στη Ρουμανία και πώς βιώνουν οι φίλοι της Κλούζ το φιλικό Παύλα γιορτή για τα 100 χρόνια
ζωή τη ομάδα σου. Και φυσικά θα ακούσουμε τον Σταύρο από τι 9 παρά μέχρι το βράδυ. Ζωντανή ενημέρωση και μετάδοση του φιλικού Κλουζ ΠΑΟΚ στο Λίμπερο 107,4. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα καλό Σαββατοκύριακο.